Το webinar αυτό προφανώς απευθύνεται σε συνεργάτες της ομάδας μας, συνεργάτες στο GI. Καλησπέρα σε όλους, χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε. Μ' αρέσει πάρα πολύ έτσι που μαζευόμαστε κάθε Κυριακή βράδυ για να ξεκινήσουμε τη βδομάδα δυναμικά. Αυτό το webinar είναι και το πρώτο webinar της οικονομικής χρονιάς. Ουσιαστικά σηματοδοτεί τι είναι η οικονομική χρονιά, το που θέλουμε να πάμε, τι θέλουμε να κάνουμε. Και τι καλύτερο να συζητήσουμε από το ουσιαστικά ποιοι είμαστε, πού βρισκόμαστε και πού πηγαίνουμε ή καλύτερα πού μπορούμε να πάμε. Οπότε ο τίτλος της σημερινής εκπαίδευσης Παύλα Συνάντησης είναι για ποιο λόγο είμαστε και έχουμε τη μεγαλύτερη και καλύτερη επιχειρηματική ευκαιρία που υπάρχει σήμερα, αλλά που κατά τη γνώμη μας έχει υπάρξει ποτέ. Γιατί τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να ξεκινήσει να βάλει δράση κάποιος και γιατί και πώς μπορούν τα πράγματα, παρόλο που είναι εξαιρετικά καλά και θετικά τώρα, να γίνουν ακόμα καλύτερα. Τώρα, ό,τι πω θα προσπαθήσω να το αποδείξω και θα ακολουθήσω την αγαπημένη μου προσέγγιση που είναι η λογική προσέγγιση. Δεν θα προσπαθήσω δηλαδή να μείνω σε ένα ξερό, ναι, είμαστε καλύτεροι, μπορούμε να τα καταφέρουμε κτλ. Θέλω να σκεφτούμε και να ξέρουμε στο τέλος του webinar όλοι, είτε είστε καινούργοι είτε παλιότεροι, για ποιο λόγο εμείς αυτή τη στιγμή μπορούμε να λέμε ότι έχουμε τη μεγαλύτερη επιχειρηματική ευκαιρία. Και να εξηγήσω τώρα λίγο παραπάνω για τη λογική προσέγγιση. Όλοι ξέρουμε ότι μέσα μας υπάρχει το συναίσθημα, υπάρχει και η λογική και κατά τη γνώμη μου, κατά την ταπεινή μου άποψη, οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη λογική και το συναίσθημα αντίθετα από ό,τι θα έπρεπε. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, κάποιος θα έπρεπε να χρησιμοποιεί το συναίσθημα για να ονειρεύεται, δηλαδή συναισθηματικά καταλαβαίνω τι θέλω να αποκτήσω και για να το αποκτήσω θα βάλω το μυαλό μου να σκεφτεί πώς αυτό θα το αποκτήσω. Οπότε, σε ένα απλό παράδειγμα, θέλω ας πούμε να φάω γάλα με κακάο, αυτή είναι η επιθυμία μου, αυτή δεν προκύπτει από τη λογική, είναι αυτό που θέλω να κάνω και λογικά θα κάτσω να σκεφτώ, ok, πρέπει να πάρω τα χρήματα, να πάω στο mini market κτλ. Αυτό θα πρέπει να το κάνω από μικρούς στόχους μέχρι πολύ μεγαλύτερους στόχους ζωής κτλ. Οπότε το συναίσθημα υπαγορεύει πού θέλω να πάω, τι θέλω να πετύχω, τι θέλω να κάνω με τη ζωή μου και η λογική με βοηθάει να πάω όντως εκεί, γιατί το θέλω να πάω κάπου με το να πάω κάπου εκεί είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τώρα, όπως λέει ο Ροκασιάν, ο μεγαλύτερος φιλόσοφος που εφευρέθηκε ποτέ, όπως είμαι σίγουρος οι περισσότεροι ξέρετε. Τι μου γράφετε εδώ πέρα, για εμάς που δεν μπορούμε να ζητούμε από κοντά, να δεις πόσο μας αρέσει αυτά. Μπράβο, ωραία, χαίρομαι, σας αρέσει τα webinar. Έχω βάλει το κινητό τώρα και δεν μπορώ να διαβάσω. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, τώρα, όπως λέει ο Ροκασιάν, λοιπόν, πολλοί άνθρωποι ονειρεύονται και θέτουν στόχους ζωής με βάση τη λογική άλλων και πορεύονται για το πώς θα τους πετύχουν με το συναίσθημα, με αποτέλεσμα να μην πετυχαίνουν ούτε καν αυτούς τους στόχους. Δηλαδή, πολλές φορές οι άνθρωποι, όταν σκέφτονται τι καριέρα θα κάνουν, όταν υπολογίζουν τα επόμενα 1-2 χρόνια της ζωής τους, πώς θα είναι, όταν βάζουν στόχους για το από το που θα πάνε διακοπές μέχρι πρακτικά οτιδήποτε, δεν κάθονται πραγματικά να σκεφτούν τι είναι αυτό που πραγματικά θέλουν, αλλά προσπαθούν να κάνουν μια πρόβλεψη του πού μπορούν να πάνε βασιζόμενοι σε προηγούμενα αποτελέσματα, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να μην ονειρεύονται πραγματικά, να μην θέτουν στόχους, αλλά να ονομάζουν στόχους τις προβλέψεις της ζωής που είχαν μέχρι τώρα, που αν δεν τους ικανοποιεί, που τους περισσότερους δεν τους ικανοποιεί, αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα γιατί ουσιαστικά στοχεύεις να πας κάπου που εξ αρχής δεν θέλεις να πας. Ουσιαστικά αυτό είναι σαν οδηγείς ένα αυτοκίνητο και αντί να κάτσεις και να πεις θέλω να πάω Θεσσαλονίκη, θέλω να πάω Πάτρια, όπου θέλω να πάω, να κάθεσαι και να προβλέψεις, να κάνεις μια προβολή του σε ποιο δρόμο ήσουν πριν για να προβλέψεις που θα πας μετά. Οπότε το συναίσθημα, ουσιαστικά όταν κάποιος λέει είμαι στην OGI γιατί θέλω να πετύχω και βάζει κάτι μετά, αυτό πρέπει να πηγάζει από το συναίσθημα, αλλά το πώς ακριβώς θα το πετύχουμε αυτό πρέπει να δημιουργηθεί μια στρατηγική, πρέπει να επιστρατευτεί η λογική και επίσης πρέπει λογικά να ξέρουμε όλοι μας από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο για ποιο λόγο κάνουμε OGI. Δηλαδή, αν υπάρχουν πράγματα που εγώ θέλω να πετύχω, αν υποθέτουμε ότι εμένα το όνειρό μου να γίνω οικονομικά ανεξάρτητος, να σταματήσω να βρω τη δουλειά μου, να πάρω ένα σκάφος, οτιδήποτε μπορεί να είναι για τον καθένα, αυτό πηγάζει από το συναίσθημα. Το πώς θα πάμε εκεί δεν πρέπει να πηγάζει από το συναίσθημα, πρέπει να πηγάζει από τη λογική. Και για να πηγάζει από τη λογική, θα πρέπει να μπορούμε πραγματικά να απαντήσουμε για ποιο λόγο η OGI είναι η καλύτερη επιλογή για μας, για ποιο λόγο είναι η καλύτερη επιχειρηματική ευκαιρία. Οπότε, όλοι εμείς είμαστε εδώ πέρα και παρακολουθούμε αυτό το webinar
πέρα από το ότι σας έχω λείψει και χαίρομαι γι' αυτό. Θεωρώ όμως ότι ο βασικότερος λόγος είναι ότι όσοι είστε εδώ έχετε μια επιθυμία ή αν το πούμε ρομαντικά ένα όνειρο. Είμαστε εδώ πέρα 86 και 12 άτομα στο Facebook. Όσοι είστε στο Facebook μπείτε στο webinar για να βλέπετε τις διαφάνειες. Είμαστε εδώ πέρα λοιπόν σχεδόν 100 άτομα και ο κάθε ένας που βρίσκεται εδώ πέρα υπάρχει κάτι που θέλει να πετύχει μέσα από τη συνεργασία του με την OGI. Μπορεί να είναι 100 διαφορετικά πράγματα γιατί είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, αλλά το κοινό χαρακτηριστικό μας είναι ότι θέλουμε κάτι περισσότερο, θέλουμε να πετύχουμε κάτι. Οπότε αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Το δεύτερο πράγμα, και σας καλώ να συμπληρώσετε στα σχόλια ποια είναι η σωστή απάντηση, είναι κάτι ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ιδέα για να κάνουμε το όνειρά σου πραγματικότητα. Ποια είναι η λέξη που λείπει από εκεί πέρα. Είναι ότι μπορούμε, ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ιδέα για να κάνουμε το όνειρά μας πραγματικότητα. Ωραία. Γράψτε. Όλοι γράψτε. Μπράβο. Λοιπόν, οκ. Okay. Μου γράψε η Ελένη, κάνουμε που... Οκ. Okay. Λοιπόν, μπράβο, μπράβο, οκ. Okay. Λοιπόν, οι περισσότεροι θα είναι ανάμεσα σε δύο, σε δύο διαφορετικές λέξεις οι οποίες φαίνεται ότι δημιουργούν ίδιο νόημα, αλλά στην πραγματικότητα δημιουργούν ένα τελείως διαφορετικό νόημα. Όταν είμαστε καινούργοι, δηλαδή όταν κάποιος ξεκινάει την επιχείρηση στην OGI, αυτό συνέβη σε μένα, αυτό συνέβη σε όλους μας, ουσιαστικά η λέξη που επιλέγουμε να βάλουμε στην αρχή αυτής της πρότασης είναι πιστεύουμε ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ιδέα για να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα. Στην αρχή, όταν κάποιος δει το πλάνο, δεν θα βάλει καν το πιστεύουμε, θα βάλει το ελπίζουμε. Ελπίζουμε ότι με αυτή την ιδέα μπορούμε να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Καθώς περνάει ο καιρός, αυτό το ελπίζω αρχίζει να γίνεται πιστεύω. Και για τον καινούριο είναι πολύ πολύ λογικό να εμπιστευτήκαμε κάποιον, να εμπιστευτήκαμε το ενστικτό μας, κάτι να μας έκανε κλικ και να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά από ένα σημείο και μετά είναι απαραίτητο το πιστεύουμε να παραμείνει, αλλά στο προσκήνιο να μπει το γνωρίζουμε ή το ξέρουμε. Γιατί η πίστη από μόνη της μπορεί να είναι σωστή, μπορεί να είναι και λανθασμένη. Το να πιστεύεις ότι μπορείς να πιστεύεις οτιδήποτε, αλλά δεν μπορείς να γνωρίζεις οτιδήποτε. Οπότε όλοι εμείς έχουμε την εντός εισαγωγικών υποχρέωση απέναντι στα μέλη της ομάδας που θα δημιουργήσουμε, στους ανθρώπους που θα μιλήσουμε, σιγά σιγά, προφανώς όχι από την αρχή, αλλά σιγά σιγά, να αρχίζουμε να αποκτάμε γνώσεις και να μπορούμε να επιχειρηματολογούμε λογικά, πέρα από το ένα ξέρω, εμπιστεύομαι τον τάδε ή μου έχει κάνει κλικ ή νιώθω ότι έτσι θα πετύχω, που όλα αυτά είναι καλό να υπάρχουν, αλλά πρέπει να υπάρχει και κάτι παραπάνω, γιατί το πώς νιώθεις αυξομειώνεται. Μια νιώθεις καλά, μια νιώθεις άσχημα, μια νιώθεις πολύ μεγάλη σιγουριά, πολύ μεγάλη πίστη, μετά μπορεί να συμβεί κάτι δυσάρεστο, να θεωρήσεις ότι όλα θα πάνε χάλια. Το σημαντικό, αυτό που μένει, αυτό που δεν αλλάζει από τα συναισθήματα, είναι η γνώση. Οπότε υπάρχει πίστη και η γνώση. Στην αρχή μπορείς να λειτουργείς με το ένστικτο, την πίστη, την ελπίδα. Μετά πρέπει να γνωρίσεις. Πίστη έχουν όλοι οι ηγέτες. Οι καλοί και οι κακοί ηγέτες έχουν πίστη. Οι άνθρωποι, οι ηγέτες που οδηγήσανε τους ακολούθους τους σε πολύ, είτε επιχειρηματικά είτε εκτός επιχειρηματικότητας, σε πολύ καλούς προορισμούς ή σε πολύ κακούς προορισμούς, είχαν όλοι πίστη. Η πίστη δεν σε κάνει καλύτερο. Η γνώση του που πηγαίνεις είναι αυτό που θα σε οδηγήσει, είναι αυτό που δίνει σιγουριά τέλος πάντων σε σένα και σε αυτούς που τους ακολουθούν ότι θα πάτε εκεί που τους έχεις υποσχεθεί ότι θα πάτε. Οπότε κάποιος μπορεί να λέει «Μα εγώ πιστεύω πολύ, υπάρχει πρόβλημα αυτό». Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αρκεί από ένα σημείο και μετά η πίστη αυτή να δημιουργείται από γνώση. Να μην είναι ένα «ξέρω, πιστεύω, γιατί έτσι νιώθω, έτσι μου ήρθε» κτλ. Η πίστη πρέπει να πηγάζει από γνώση. Οπότε, το να πιστεύεις είναι κάτι ευχάριστο, το να γνωρίζεις είναι κάτι αναγκαίο. Τώρα, για ποιο λόγο μαζευόμαστε όλοι εδώ πέρα και συζητάμε για το αν είμαστε καλύτεροι. Δηλαδή, φαίνεται λίγο σαν να μαζευόμαστε όλοι εδώ πέρα για να ευλογούμε τα γένια μας. Δηλαδή, είμαστε περί 100 συνεργάτες εδώ πέρα και θα λέω εγώ ναι, είμαστε καλύτεροι και εσείς θα λέτε ναι, 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 συμφωνούμε, είμαστε καλύτεροι. Για ποιο λόγο λοιπόν είναι σημαντικό? Γιατί υπάρχουν πράγματα που γνωρίζουμε, αλλά υπάρχουν και πράγματα που πρέπει να θυμόμαστε, να θυμίζουμε στους εαυτούς μας
και κυρίως να μπορούμε να εξηγούμε στους άλλους. Γνωρίζοντας τα δεδομένα, γνωρίζοντας τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους αυτή η επιχειρηματική ευκαιρία θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη που υπάρχει, που έχει τη μεγαλύτερη δυναμική, τι θα πει καλή επιχειρηματική ευκαιρία, ότι για συγκεκριμένο ποσό δράσης και ενέργειας θα δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερα αποτελέσματα από το να κάνει κάποιος οτιδήποτε άλλο. Οπότε, γνωρίζοντας τα λογικά δεδομένα και έχοντας τη δυνατότητα να τα αναλύσουμε και να τα κατανοήσουμε, πρώτον αποκτούμε σιγουριά για αυτό που εξηγούμε, αποκτάμε καλύτερη στάση, βελτιώνει την ψυχολογία μας, νιώθουμε καλύτερα και αυτό βελτιώνει την επικοινωνία μας, οθούμαστε στη δράση, κάνουμε περισσότερα πράγματα νιώθοντας σιγουριά για αυτό που έχουμε, για την επιχείρησή μας κτλ. Μπορούμε να επιχειρηματολογήσουμε πιο αποτελεσματικά, δεσμευόμαστε στην επιχείρησή μας και κυρίως η γνώση είναι η ασπίδα στην αποκαρδίωση και στην απογοήτευση. Γιατί συναισθηματικά δεν θα είμαστε καλά για πάντα. Θα συμβεί κάτι καλό, θα συμβεί κάτι κακό. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε εμείς να παίρνουμε επιχειρηματικές αποφάσεις με βάση την καλή την κακή ψυχολογία. Επιχειρηματικές αποφάσεις πρέπει να παίρνουμε με βάση τη λογική. Οπότε αυτοί είναι οι λόγοι τέλος πάντων που έχουμε αυτό το θέμα. Τώρα, ας πάμε από την αρχή. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή, όχι ας υποθέσουμε, όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας καλεστήκαμε να αποφασίσουμε με ποιο τρόπο θα κερδίσουμε χρήματα. Μπορεί να ήταν όταν τελειώσαμε το σχολείο. Για τους περισσότερους είναι πριν τελειώσουμε το σχολείο, γιατί ξεκινά έτσι μια προπαγάνδα ή μια ανησυχία από το συγγενικό περιβάλλον. Τι θα γίνει όταν μεγαλώσεις, πώς θα βγάλεις λεφτά, δεν διαβάζεις, θα πεινάς στον δρόμο κτλ. Οπότε όλοι εμείς, συνειδητά ή ασυνειδητά, κάποια στιγμή καλεστήκαμε να επιλέξουμε με ποιο τρόπο θα βγάζουμε χρήματα στη ζωή μας. Και η πρώτη απόφαση που πήραμε, πάλι συνειδητά ή ασυνειδητά, ήταν ανάμεσα στο υπάλληλος και στο επιχειρηματίας. Μάλιστα στους περισσότερους, η επιλογή της επιχειρηματικότητας αποκρύβεται ή δεν εξηγείται και στρεφόμαστε όλοι προς μια υπαλληλική σχέση εργασίας ή υπαλληλική, όπως θέλετε πείτε το. Τώρα, αν μιλάμε για ποιότητα ζωής και αν μιλάμε για ανάγκες ή επιθυμίες οι οποίες είναι άνω του μετρίου, ουσιαστικά το να επιλέξεις την υπαλληλική σχέση εργασίας σε καταδικάζει σε αποτυχία ή σε μετριότητα. Τις περισσότερες φορές, δεν θέλω να είμαι απόλυτος, αλλά όπως λέει και ο Ροκασιάν πάλι, όσο ανταλλάσσεις χρόνο για χρήμα, που αυτό κάνει ένας υπάλληλος, ουσιαστικά ένας υπάλληλος είναι πολιτής του χρόνου του. Πηγαίνει σε κάποιον, αυτός του λέει θα αγοράσω την ώρα σου για 4 ευρώ, για 5 ευρώ, για 8 ευρώ, για 10 ευρώ και ουσιαστικά ο υπάλληλος ανταλλάσσει το χρόνο με το χρήμα του. Όσο ανταλλάσσεις το χρόνο με το χρήμα σου, δεν είσαι πραγματικά ελεύθερος και προφανώς αν δεν είσαι πραγματικά ελεύθερος, δεν μπορείς να είσαι πραγματικά ευτυχισμένος αν θες κάτι περισσότερο. Γεια σου, Έλενα. Εντάξει, Έλενα. Είναι μια παιδική μου φίλη. Βλέπω την Έλενα Δρόσο Μάρης στο Facebook είναι, η οποία είναι παιδική μου φίλη, την ξέρω από όταν ήμουν 15 χρονών. Γεια σου, Έλενα. Λοιπόν, τώρα, οπότε, όλοι εδώ πέρα λοιπόν ξέρουμε και συνειδητοποιούμε ότι το να παραμένουμε υπάλληλοι ή το να είμαστε υπάλληλοι είναι κάτι που έχει ασφάλεια σε κάποιο βαθμό, αλλά σίγουρα έχει ασφάλεια, δεν μπορείς να χρεοκοπήσεις όντας υπάλληλος, αλλά που δεν θα μας δώσει ποτέ αυτό που πραγματικά θέλουμε. Οπότε όλοι καταλαβαίνουμε και όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε κάποιο είδους επιχείρηση αν θέλουμε να έχουμε άνω του μετρίου αποτελέσματα. Οπότε όλοι ξέρουμε ότι η λύση είναι αρχικά η επιχειρηματικότητα. Okay, έκλεισε τώρα αυτό. Γράψτε με ένα OK ότι με ακούτε ακόμα, γιατί έκλεισε το Facebook και φοβάμαι μην έκλεισε και το. Και το αυτό. Α, ωραία, ακούγουμε ακόμα εδώ. Τέλεια. Κάτσε να το βάλω εδώ πέρα. Okay. Ωραία. Λοιπόν, τώρα. Τις επιχειρήσεις λοιπόν θα τις χωρίσουμε σε δύο βασικές κατηγορίες. Τις κλασικές επιχειρήσεις και τις δικτυακές επιχειρήσεις. Όχι οι διαδικτυακές. Τις δικτυακές επιχειρήσεις, αυτές που έχουν πολυεπίπεδη δομή. Στις κλασικές επιχειρήσεις, όσο και στις δικτυακές επιχειρήσεις, το μοντέλο λειτουργεί ως εξής. Ο ιδιοκτήτης επιχειρηματίας, εσείς, εγώ, εμείς κτλ., πληρωνόμαστε με βάση το αποτέλεσμα. Ενώ στην υπαλληλική σχέση εργασίας πληρωνόμαστε με βάση το χρόνο που θα βάλουμε, στην επιχειρηματικότητα σε επιχειρήσεις δεν πληρώνεσαι με βάση το χρόνο, πληρώνεσαι με βάση το αποτέλεσμα, το τζίρο που θα δημιουργήσεις, το αποτέλεσμα που θες κτλ. Αυτό ισχύει και στις δύο περιπτώσεις. Εκεί πέρα λοιπόν δημιουργείται ένα σύστημα
το οποίο χρειάζεται εργατόρες για να λειτουργήσει. Η επιχείρηση είναι μια μηχανή και ο επιχειρηματίας και άλλοι άνθρωποι βάζουν χρόνο για να δημιουργηθεί αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό ισχύει πάλι και στα δύο μοντέλα. Και τα δύο μοντέλα χρειάζονται εργατόρες για να λειτουργήσουν. Η διαφορά στις κλασικές επιχειρήσεις και στις δικτυακές επιχειρήσεις είναι ότι στις κλασικές επιχειρήσεις ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης πληρώνει το χρόνο των άλλων ανθρώπων, δηλαδή προσλαμβάνει υπαλλήλους και τους πληρώνει λιγότερο από όσο παράγουν ώστε εκείνος να έχει κέρδος. Δηλαδή, αν εγώ έχω μια επιχείρηση, έχω ένα μαγαζί, προσλαμβάνω 5 πολιτές. Αν αυτοί φέρνουν κέρδος 2.000 ευρώ, εγώ θα τους δώσω τα 1.000 ευρώ, θα πάρω αυτοί τα 1.000 ευρώ, θα κρατήσω εγώ τα 1.000 ευρώ που περισσεύουν και αυτό θα είναι το επιχειρηματικό μου κέρδος. Οπότε στις κλασικές επιχειρήσεις υπάρχει η λειτουργή και κερδίζει η επιχείρηση από την υπεραξία της εργατόρας του εργαζομένου. Αυτό δεν το λέω τώρα ούτε θετικά ούτε αρνητικά, είναι αντικειμενικά πώς λειτουργεί το σύστημα, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Στις δικτυακές επιχειρήσεις πληρώνονται όλοι με βάση το αποτέλεσμα. Στις δικτυακές επιχειρήσεις, δηλαδή όλοι εμείς, δεν ψάχνουμε να βρούμε υπαλλήλους που θα τους πληρώσουν 500-1.000 ευρώ για να κάνουν μια δουλειά. Όλοι εμείς ψάχνουμε να βρούμε συνεργάτες, οι οποίοι συνεργάτες θα πληρωθούν με βάση το αποτέλεσμα. Μπορεί να έχουμε συνεργάτες οι οποίοι δεν παράγουν αποτέλεσμα, άρα δεν πληρώνονται. Μπορεί να έχουμε άλλους συνεργάτες οι οποίοι παράγουν ένα τεράστιο αποτέλεσμα και μπορεί να πάρουν πάρα πολλά χρήματα. Μπορεί να καταλήξουν να παίρνουν και περισσότερα χρήματα από εμάς, αν δημιουργήσουν μεγαλύτερο κέρδος από εμάς. Έτσι, οπότε αυτή είναι μια διαφορά. Οπότε το πρώτο βασικό ερώτημα, θεωρώ η πρώτη βασική διαφορά στο μοντέλο μας και στο μοντέλο των κλασικών επιχειρήσεων είναι το πώς θα δημιουργηθεί το αποτέλεσμα. Στο ένα μοντέλο πληρώνεις χρήματα και παράγεις ανθρώπους που δεν ξέρεις αν θα κάνουν καλή δουλειά, αν δεν θα κάνουν καλή δουλειά. Οπότε προφανώς αυτό έχει ένα ασφάλεια και μπορείς να χρεοκοπήσεις. Γι' αυτό ένας από τους λόγους που μια κλασική επιχείρηση μπορεί να χρεοκοπήσει είναι αυτός. Δεν υπάρχει καμία δικτυακή επιχείρηση που να μπορεί να χρεοκοπήσει. Δηλαδή, κανένας από τους ανθρώπους που έχουν ξεκινήσει στην OGI, κανένας από τους ανθρώπους που θα ξεκινήσουν, δεν θα έχει μια OGI επιχείρηση που χρεοκόπησε. Γιατί ποτέ δεν θα πληρωθεί κανένας στον οργανισμό μας, όσο μικρός ή μεγάλος και είναι αυτός, αν δεν έχει δημιουργήσει αποτέλεσμα. Οπότε η πρώτη απόφαση είναι, θέλω να έχω υπαλλήλους ή θέλω να έχω συνεργάτες. Προφανώς το να έχει συνεργάτες έχει πολύ πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα από το να έχει υπαλλήλους. Τώρα, πάμε λοιπόν, οπότε κλασικές επιχειρήσεις, δικτυακές επιχειρήσεις, η συμφέρουσα επιλογή είναι οι δικτυακές επιχειρήσεις. Πάμε τώρα να δούμε τι είδους δικτυακών επιχειρήσεων υπάρχουν. Υπάρχουν, όταν έχεις γενικά οποιαδήποτε επιχείρηση, αλλά και στις δικτυακές επιχειρήσεις υπάρχει, έχεις ένα δίλημα, τι είναι αυτό που θα πουλάς. Κάθε επιχείρηση φέρνει κάτι στο εμπόριο, στην αγορά. Τι είναι αυτό που φέρνει στην αγορά. Και μια βασική απόφαση που πρέπει να πάρεις είναι αν αυτό που θα φέρνει στην αγορά είναι άειλο ή αν είναι χειροπιαστό. Αν έχεις ένα χειροπιαστό προϊόν, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχεις αποθήκη, έχεις κόστος μεταφοράς, κόστος κατασκευής, πρέπει κάποιος να το στοκάρει, να το πακετάρει, να το αποθηκεύει και είτε όλα αυτά τα κάνεις εσύ, που ουσιαστικά ξοδεύεις ενέργεια και χρήματα για να γίνουν όλα αυτά, είτε τα κάνει η εταιρεία και σένα, που σημαίνει ότι εκεί μειώνεται το περιθώριο κέρδους. Δεν τα πληρώνεις εσύ, αλλά πρακτικά αφαιρούνται από το κέρδος σου, αφού όλα αυτά πρέπει να γίνουν και πρέπει να πληρωθεί κάποιος να τα κάνει. Η άλλη επιλογή είναι τα άειλα προϊόντα. Τα πλεονεκτήματα των άειλων προϊόντων είναι άπειρα. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα κερδοφορίας, γιατί δεν έχουν κόστος αναμονάδα, δεν αποτελούνται από κάτι. Άρα, πληρώνεις κάποια χρήματα για να δημιουργήσεις κάτι, ένα software, ας πούμε, και από εκεί και πέρα, όσα και αν πουλήσεις, έχεις το κέρδος για την εταιρεία είναι καθαρό, άρα μπορούν να δίνονται πολύ μεγάλες προμήθειες. Με την ίδια ευκολία που μπορείς να πουλήσεις στο γείτονά σου ή που επιχείρησή σου μπορεί να πουλήσει στο γείτονά σου, μπορεί να πουλήσεις στην άλλη άκρη του κόσμου. Δεν έχεις γεωγραφικούς περιορισμούς κ.ο.κ. Έτσι, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, απλά είναι καλό να τα έχουμε στο νου μας. Οπότε, ανάμεσα στο αν θα έχω χειροπιαστό προϊόν ή στο αν θα έχω άειλο προϊόν, προφανώς η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Αυτό που επιχειρηματικά συμφέρει είναι το άειλο προϊόν. Έχει πολλά πολλά πλεονεκτήματα. Δεν είχε απολύτως κανένα μειονέκτημα σε σχέση με τα χειροπιαστά προϊόντα. Τώρα, μερικές φορές όταν μιλάμε για τα άειλα και τα χειροπιαστά προϊόντα, αναλωνόμαστε στην κουβέντα του payout. Λέμε ότι οι προϊοντικές εταιρείες έχουν ένα payout της τάξης του 25-30-40%, ενώ οι άλλες εταιρείες που έχουν software, υπηρεσίες κτλ. Έχουν payout 50-60-70% και φτάνουμε στο τεράστιο 80-90% το δικό μας. Και χάνουμε, προφανώς αυτό ισχύει, αλλά χάνουμε και κάτι άλλο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι όλοι εμείς είχαμε τη δυνατότητα να γίνουμε μέλη σε μια εταιρεία η οποία είχε καλλυντικά ή καθαριστικά ή βιταμίνες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε,
που να είχαν 90% payout. Θα ήταν, δηλαδή, θα ήταν το ίδιο το ένα και το άλλο? Προφανώς όχι. Γιατί δεν θα ήταν το ίδιο? Γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίσταση στον άλλον να ασχολείται με κρέμες, με καλλιτικά. Σε κάποιους μπορεί να αρέσει. Σε μια μικρή μερίδα του πληθυσμού μπορεί να αρέσει. Τώρα, πού είχαμε μείνει? Α, είχαμε μείνει αν είχαμε τη δυνατότητα να πουλάμε σαπούνια ή καλλιτικά ή κρέμες ή βιταμίνες και να έχουμε payout 90%. Ότι και πάλι δεν θα ήταν το ίδιο, γιατί υπάρχει μια μεγάλη αντίσταση στον άλλο να γίνει πολιτής, αντιπρόσωπος προϊόντων ή καλλιτικών κτλ. Ακόμα και αν είχαμε τη δυνατότητα να τα στέλνουμε σε όλο τον κόσμο κτλ., προφανώς όλοι ξέρουμε ότι θα είναι το ίδιο. Γενικά, όταν έχεις να κάνεις με προϊόντα, έχεις. Φαίνεσαι να πέφτεις πάνω στις διαφάνειες. Τι έγινε, ρε παιδιά? Ωραία. Είναι όλο OK. Γράψτε μου OK, είναι όλο OK. Αν υπάρχει πρόβλημα, γράψτε μου να το διορθώσουμε. Είναι όλο OK. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, OK. Οπότε, γενικά, όταν έχεις να κάνεις με προϊόντα, έχεις κάποια μεγάλα προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι γενικά στη δικτύωση, που, δεν είναι, που γενικά υπάρχουν πάρα πολλοί ερασιτέχνες, γίνονται υπερβολικά claims για τις δράσεις των προϊόντων. Μερικές φορές και ανήθικα claims. Όλοι ξέρουμε ή όλοι έχουμε ακούσει για εταιρείες με βιταμίνες και τα λοιπά που καταλήγουν να κάνουν υπερβολές από το ότι γιατρεύει τα πάντα μέχρι το ότι γιατρεύει τον καρκίνο και ούτω καθεξής. Τραγικά πράγματα και έχουν φάει και πολλές εταιρείες πρόστιμο γιατί δεν σταματά τους διανομήσεις από το να λένε μπαρούφες πρακτικά. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι οι καταναλωτές αντιστέκονται σε ένα προϊόν που δεν γνωρίζουν. Και το τρίτο και τεράστιο και το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η δικτύωση ή το παραδοσιακό κλασικό MLM από τη στιγμή που γεννήθηκε μέχρι και τώρα, ειδικά σε χώρες εκτός Αμερικής, είναι η πολύ μεγάλη αντίσταση των καταναλωτών στην αλλαγή αγοραστικών συνηθιών. Είτε αυτό έχει να κάνει από τον τρόπο παραγγελίας, είτε από το ποιο προϊόν είναι αυτό, το πώς είναι συσκευασμένο το προϊόν αυτό κτλ. Μην πάμε να αναλύσουμε, μην αναλωθούμε σε μια κουβέντα αν ο καταναλωτής έχει δίκιο ή άδικο. Σημασία έχει ότι ο καταναλωτής αντιστέκεται. Αν αντιστέκεται ο καταναλωτής, είναι σαν να, να έχω ένα αυτοκίνητο και να είμαι σε ένα δρόμο με λάσπη. Αν είναι παχιά λάσπη, δεν μπορώ να προχωρήσω. Φταίω εγώ? Όχι. Θα έπρεπε να υπάρχει λάσπη? Πιθανότατα δεν θα έπρεπε να υπάρχει λάσπη, αλλά υπάρχει λάσπη, θα σερνόμαστε, θα είναι δύσκολο. Οπότε η προϊοντική δικτύωση, ό,τι έχει να κάνει με προϊόντα, έχει πέρα από όλα τα αντικειμενικά προβλήματα, πώς θα πάνε τα προϊόντα, τα περιθώρια κερδοφορίας κτλ., έχει και άλλα εγγενή προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη σχέση του καταναλωτή με το προϊόν που θα αγοράσει. Είναι όλα πιο δύσκολα, από το ποσοστό κέρδους μέχρι τα γούστα του καταναλωτή. Για να λύξουμε αυτό το θέμα, το προϊοντικό MLM, η κλασική προϊοντική δικτύωση στην Ελλάδα, υπάρχει περίπου 25-30 χρόνια. Στη μάχη παραδοσιακό εμπόριο εναντίον MLM, σημειώνουμε ένα, το MLM είναι το κουτσοάλογο στην κούρση του λιανικού εμπορίου. Μη με θεωρείτε αυστηρό, θα μιλάμε με νούμερα. Δηλαδή, η δικτύωση όταν είχε ξεκινήσει, όσοι την ξέρουν από το 96, είναι κάτι που θα έφερνε τα πάνω κάτω, θα κλείναν τα σούπερ μάρκετ και τα αυτά και όλοι θα αγοράζαν από δικτύωση κτλ. 30 χρόνια μετά, που είναι πολύ καιρό, παιδιά, 30 χρόνια μετά, δηλαδή, αν λες ότι θα κάνει κάτι, σε 30 χρόνια πρέπει να το έχει κάνει σαν κανόνα γενικώ. Αυτή τη στιγμή, η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, με την οποία συνεργαζόμαστε μάλιστα εμείς, τζιράρει περίπου 10 δις δολάρια το χρόνο. Περίπου τώρα είναι αυτά, έτσι. Οι μεγάλες και σχετικά πετυχημένες εντός εισαγωγικών εταιρείες, προϊοντικές εταιρείες στην Ελλάδα, έχουν τζίρους που παίζουν 4, 5, 6, 7, 8 εκατομμύρια στο τσακίρ κέφι. Αυτό σημαίνει ότι ο τζίρος τους είναι, προσοχή, 2.000 φορές χαμηλότερος από το τζίρο που γίνεται στο κλασικό λιανικό εμπόριο. Το μοντέλο δοκιμάστηκε και έχει μεγάλα προβλήματα. Δεν θα πω απέτυχε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που με μεγάλες δυσκολίες είχαν αποτέλεσμα κτλ. Και είναι αξιοθαύμαστοι μερικές φορές κτλ. Αλλά γενικά το μοντέλο σαν μοντέλο σέρνεται. Είναι πολύ δύσκολο. Μιλάμε για 2.000 φορές χαμηλότερο τζίρο και να έρθει μια εταιρεία που θα τα κάνει και 5 και 10 φορές καλύτερα και 100 φορές καλύτερα, πάλι θα έχει. Μιλάμε τώρα 100 φορές καλύτερα, που δεν υπάρχει αυτό. Και πάλι θα έχει στην προϊοντική δικτύωση μια τεράστια αντίσταση. Υπάρχει μια τεράστια αντίσταση, έχει αποδειχθεί εδώ και δεκαετίες ότι υπάρχει μια τεράστια αντίσταση. Είτε ο καταναλωτής έχει δίκιο ότι έχει άδικο, κατά τη γνώμη μου δίκιο έχει ο καταναλωτής παρεπτόντος, αλλά δεν έχει σημασία να αναλωθούμε σε αυτή την κουβέντα. Τα προϊόντα είναι καλά, δεν είναι οικονομικά κτλ. Το αποτέλεσμα μετράει, το αποτέλεσμα είναι τραγικό. Τι λέει και η Παυλίνα, έχουμε ένα τραγικό αποτέλεσμα. Τώρα, πάμε τώρα να δούμε εδώ πέρα τη λίστα τέλος πάντων που έχουμε. Όταν λοιπόν φτιάχνουμε μια επιχείρηση, θα σκεφτούμε αυτή η επιχείρηση θα είναι online ή offline.
Δηλαδή, θέλουμε να κινείται στο ίντερνετ ή θέλουμε να κινείται στο κλασικό παραδοσιακό εμπόριο. Όλοι ξέρουμε ότι το ίντερνετ είναι το μέλλον. Όλοι ξέρουμε ότι οι επιχειρηματικές επιτυχίες που έχουν δημιουργηθεί την τελευταία πενταετία, δεκαετία, είτε λειτουργούν αμυγός στο ίντερνετ είτε έχουν χρησιμοποιήσει το ίντερνετ σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Το δικό μας μοντέλο δεν είναι ένα κλασικό online μοντέλο. Το δικό μας μοντέλο είναι ένα μοντέλο που εκμεταλλεύεται όλες τις δυνατότητες που σου δίνει το ίντερνετ, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να λειτουργήσει κάλλιστα και offline. Και ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα του μοντέλου μας είναι ότι μπορεί να δημιουργήσει offline, που υπάρχουν σχέσεις εμπιστοσύνης, προσωπικές σχέσεις κτλ. Ταυτόχρονα όμως αξιοποιώντας και τα πλεονεκτήματα του online, ουσιαστικά θεωρώ προσωπικά ότι βρισκόμαστε στη χρυσή τομή online και offline. Δεν βρισκόμαστε στη μέση, είμαστε τελείως μέσα και στα δύο, απολαμβάνοντας τα πλεονεκτήματα και των δύο. Ένα άλλο ερώτημα που δεν αναφέρουμε καθόλου μέχρι τώρα είναι αν το προϊόν που πουλάμε είναι φάπαξ συνδρομητικό. Οι περισσότερες επιχειρήσεις που υπάρχουν πουλάν προϊόντα οι οποίες αγοράζονται από τον καταναλωτή εφάπαξ. Δηλαδή, παλιά εγώ είχα ένα μαγαζί με είδη δώρου και διακόσμησης, έμπαινε μέσα ένας πελάτης, έδινε 50 ευρώ, έπαιρνε ένα κερί, έφευγε και αυτός ο άνθρωπος έπαφε να είναι πελάτης μου. Για να ξανακερδίσω εγώ χρήματα από αυτόν, θα έπρεπε κάποια στιγμή να ξανάρθει στο μαγαζί μου να πάρει κάτι άλλο και να φύγει. Συνδρομητικά προϊόντα είναι το να έχουμε έναν εκδοτικό οίκο. Και αντί να πουλάμε βιβλία σε ανθρώπους που περνάνε έξω από τον εκδοτικό μας οίκο, να τους κάνουμε συνδρομητές σε περιοδικό. Και το περιοδικό αυτό να εκδίδεται κάθε μήνα και να πηγαίνει και να χρώνεται η κάρτα τους και να κερδίζουμε χρήματα κάθε μήνα. Στα συνδρομητικά προϊόντα, στα προϊόντα που αγοράζονται FAPAX, η αδράνεια του καταναλωτή, δηλαδή το να μην δράσει ο καταναλωτής, το να μείνει ακίνητος, το να λειτουργήσει παθητικά, συνεπάγεται μηδενισμό του κέρδους. Όταν όμως δημιουργούμε συνδρομητές, η αδράνεια του καταναλωτή, το να μην αλλάξει κάτι ο καταναλωτής δηλαδή, είναι κάτι που δημιουργήσει συνέχιση του κέρδους. Οποιοδήποτε εδώ πέρα αν ερωτηθεί, έχεις ένα βιβλιοπωλείο ή έχεις ένα εκδοτικό οίκο, θα ήθελες να πουλήσεις 100 βιβλία ή να κάνεις 100 συνδρομητές σε ένα περιοδικό που δίδεις, δεν υπάρχει θεωρώ ούτε ένας εδώ πέρα που θα ήθελε το εφάπαξ. Όλοι ξέρουμε και καταλαβαίνουμε την τεράστια αξία του να δημιουργεί συνδρομητές και όλοι ξέρουμε επίσης ότι στο μοντέλο μας δημιουργούμε συνδρομητές. Έχουμε πολλά διαφορετικά εργαλεία, από την εκπτωτική κάρτα, την εκπτωτική εφαρμογή, μέχρι ένα σωρό εργαλεία που δίνουμε σε επιχειρήσεις κτλ. Τα οποία είναι συνδρομητικά, που σημαίνει ότι παράγουν συνεχόμενο εισόδημα για μας. Το να κάνεις πελάτες συνδρομητές έχει ένα γιγάντιο, το γιγάντιο πλεονέκτημα είναι ότι αν εγώ αυτό το μήνα βάλω χ εργατόρες και παράξω 10 πελάτες, και δημιουργήσω 10 συνδρομητές, 10 καταναλωτές συνδρομητές, ας πούμε, και τον άλλο μήνα βάλω τις ίδιες ώρες, πάλι χι ώρες, θα δημιουργήσω 10 συνδρομητές πάλι, και τον τρίτο μήνα θα βάλω χι ώρες και θα δημιουργήσω 10 συνδρομητές. Το θέμα είναι ότι τον πρώτο μήνα θα πληρωθώ για 10, τον δεύτερο θα πληρωθώ για 20, τον τρίτο θα πληρωθώ για 30. Ακόμα και αν ακυρώσουν κάποιοι, ας πούμε, αν ακυρώνει το 10%, 20%, τον πρώτο μήνα θα πληρωθώ για 10, τον δεύτερο μήνα θα πληρωθώ για 18, τον τρίτο μήνα για 25 κ.ο.κ. Στις κλασικές παραδοσιακές επιχειρήσεις ξεκινάει κάποιος, και αυτή είναι η δικιά μου ιστορία στο κλασικό εμπόριο. Ο Νένος λέει δεν έχω video feed. Επιβεβαιώστε μου ότι η άλλη έχετε video feed ή έχουμε θέμα πάλι. Γράψτε μου ένα ok αν είναι όλα καλά. Α, είναι όλα καλά, εντάξει, ωραία. Τι έλεγα τώρα. Α, ναι, μπράβο. Ότι όταν κάποιος λοιπόν ξεκινάει μια επιχείρηση, βάζει χρόνο και όσο μεγαλώνει αυτή η επιχείρηση, ξέρουμε ότι χρειάζεται να βάζει περισσότερο χρόνο. Δηλαδή, ξέρουμε όλοι οι ανθρώπους που ξεκινάνε μια επιχειρησούλα, ανοίγουν ένα μαγαζάκι και δουλεύουμε, αλλά ξέρουμε και ανθρώπους πολύ πετυχημένους και ξέρουμε ότι κατά κανόνα οι πολύ πετυχημένοι δουλεύουν πολύ περισσότερο. Κατά κανόνα. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί όσο μεγαλώνει η επιχείρηση, μεγαλώνουν οι ευθύνες. Εδώ πέρα, διατηρώντας το χρόνο στους συνδρομητές, τέλος πάντων, όλοι καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Οκ, ναι, χαίρομαι. Λοιπόν. Το άλλο ερώτημα είναι αν θα έχουμε συνεργάτες ή υπαλλήλους. Θεωρώ ότι απαντιέται πολύ εύκολα αυτό. Οι συνεργάτες έχουν πολλά πλεονεκτήματα από το πώς πληρώνονται, πέρα από το ότι πληρώνονται πιο δίκαια, γιατί πληρώνονται με βάση το αποτέλεσμα. Είναι καλύτερο τον άλλον να τον νοιάζει το αποτέλεσμα που θα δημιουργήσει. Είναι καλύτερο να πληρώνεται μόνο αν φέρει αποτέλεσμα. Είναι καλύτερο να έχει δικιά του ευθύνη. Αν μάλιστα καταλήξεις, που αυτός είναι ένας από τους μεγάλους στόχους που έχουμε, να δημιουργήσεις συνεργάτες οι οποίοι θα κερδίζουν αρκετά χρήματα από τη δικιά τους επιχείρηση, ουσιαστικά εσύ κάνεις ένα βήμα προς την οικονομική ανεξαρτησία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πλέον δουλεύουν και παράγουν για εκείνους και όχι για σένα, αλλά εσύ κερδίζεις την προμήθεια που είναι να κερδίσεις.
Ένα άλλο ερώτημα είναι ποιοι θα είναι πελάτες. Θα έχουμε μια περιορισμένη γκάμα ανθρώπων που θα είναι υποψήφιοι πελάτες. Η OGI Discounts προσφέρει εκπτώσεις. Ξέρουμε ότι όλοι θέλουν εκπτώσεις. Ως εκ τούτου είναι όλοι οι πελάτες μας. Επίσης μπορούμε να κάνουμε πελάτες επιχειρήσεις και τα λοιπά στην OGI, τα ξέρουμε αυτά. Και επίσης έχουμε πολύ μεγάλο payout. Το payout μας είναι της τάξης του 80-90%, που είναι το μεγαλύτερο βιώσιμο payout που μπορεί να δώσει οποιοδήποτε. Για να έχετε μια εικόνα του τι θα πει 90%, οι προϊοντικές, οι κλασικές προϊοντικές εταιρείες που υπάρχουν έχουν ένα payout της τάξης του 20-30%. Κάποια νέα μοντέλα ανέβηκαν γύρω στο 35-40-50% και ούτω καθεξής. Εμείς βρισκόμαστε στο μεγαλύτερο που υπάρχει, κυριολεκτικά το μεγαλύτερο που υπάρχει, το οποίο είναι της τάξης του 90%. Πάμε τώρα να δούμε ποιες είναι οι επιλογές ή πώς μπορεί να μοιραστεί αυτό το μεγάλο payout στη δικτύωση, γιατί θεωρούμε ότι η δικτύωση είναι η καλύτερη επιλογή. Και ποια δικτύωση είναι η καλύτερη επιλογή, η δικτύωση των άλλων προϊόντων. Υπάρχουν διάφορα διαφορετικά πλάνα. Τώρα, δεν θέλω να κάνω τεχνική την κουβέντα και έχω πολλά πράγματα να πω ακόμα. Θα τα αναφέρω αυτά τελείως επιγραμματικά. Υπάρχουν τρεις κεντρικές δομές, με πολλά παρακλάδια καθεμία, αλλά υπάρχουν τρεις βασικές δομές του πώς θα είναι ένα πλάνο, του πώς θα μοιράζει η εταιρεία τα χρήματα, το πλάνο της εταιρείας. Το κλασικό, το παλιό, το απαρχαιωμένο σε κάποιο βαθμό, είναι το Unilevel. Τα μειονεκτήματα του Unilevel είναι ότι συνήθως, δηλαδή Unilevel τι είναι, είναι ότι εγώ όποιον γράφω, όποιον συστήνω εγώ, γράφεται σε μένα αυτός και μετά όποιοι συστήνονται από τους άλλους, γράφονται στους άλλους και ούτω καθεξής, έτσι. Δεν υπάρχει ούτε matrix, ούτε binary, ούτε τίποτα. Έτσι είναι ένα, απλά όπως τους γράφεις, μπαίνουν. Δημιουργείται ένα δέντρο, όπως είναι το Enroller 3 σε εμάς. Λοιπόν, τα μειονεκτήματα αυτών των μοντέλων είναι ότι συνήθως έχουν χαμηλό payout, δημιουργούνται ορφανείς συνεργάτες, γιατί μπαίνουν σε σημεία που δεν έχει κανείς συμφέρον να δουλέψει μαζί τους, είναι απαρχαιωμένα και έχουν πολύ χαμηλή διατηρησιμότητα. Το πλεονέκτημα αυτού του μοντέλου, και το Unilevel το συμπαθώ περισσότερο από ότι το συμπαθούν οι περισσότεροι, είναι ότι κακά τα ψέματα είναι ένα δίκαιο σύστημα. Δηλαδή είναι ένα σύστημα το οποίο όταν το βλέπεις και δεν σε κοροϊδεύει και δεν σου δημιουργεί ψευδείς προσδοκίες και αυτός που παράγει ένα αποτέλεσμα κερδίζει τα χρήματα και όποιος παράγει ίδιο αποτέλεσμα κερδίζει ίδια χρήματα. Τα μοντέλα που βγήκαν μετά το Unilevel είναι τα binary. Τα binary για μένα είναι τα χειρότερα συστήματα. Τα μειονεκτήματα είναι ότι δημιουργούν ψευδείς εντυπώσεις, δημιουργούν διεκδικητές δύο ταχυτήτων, είναι εξαιρετικά άδικο και πληρώνει ψηλά. Τι θα πει άδικο, ότι υπάρχουν, εκεί υπάρχουν δύο πόδια, το μεγάλο πόδι και το μικρό πόδι. Όποιος μπαίνει στο μεγάλο πόδι έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να πάρει άτομο από κάτω του και να πληρωθεί για αυτά, αν κάνει ομάδα. Αν μπει στο μικρό πόδι πρέπει να φτιάξει και τα δύο δικά του πόδια μόνος του. Αν είστε καινούργιοι και σας μπλέκω, μην το αναλύσετε πάρα πολύ, δεν χρειάζεται. Το άλλο μειονέκτημα είναι ότι πληρώνει ψηλά, δηλαδή σε αυτά τα μοντέλα υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι που κερδίζουν πολλά χρήματα. Υπάρχουν κυριολεκτικά χιλιάδες από κάτω οι οποίοι μπαίνουν μέσα, την κερδίζουν χρήματα κτλ. Τα πλεονεκτήματα, για να είμαστε αντικειμενικοί, είναι ότι έχουν πιο μεγάλο payout από τα Unilevel συνήθως. Και ένα πλεονέκτημα που δεν ξέρω αν μπορείτε να το πείτε πλεονέκτημα ακριβώς, είναι ότι δημιουργεί ψευδείς εντυπώσεις. Το έχω βάλει και στα μειονεκτήματα και στα πλεονεκτήματα. Είναι ένα πλάνο που πουλάει πολύ καλύτερα από το Unilevel. Γιατί, δηλαδή γράφεις πιο εύκολα κόσμο. Γιατί γράφεις πιο εύκολα κόσμο, γιατί το βλέπεις, θεωρείς ότι θα πας στο μεγάλο πόδι, άρα θα μου βάλουν άτομα. Και άρα γράφεσαι πιο εύκολα. Δεν είναι πλεονέκτημα στην πραγματικότητα, αλλά να το πούμε αλλιώς, είναι ένα πιο ωραίο πλάνο. Σου κάθεται στο μάτι πιο ευχάριστα. Έτσι. Παρόλο που έχει όλα αυτά τα μειονεκτήματα που είπαμε πριν. Το άλλο είναι το σύστημα το δικό μας, το Matrix. Το Matrix, το οποίο εγώ το λατρεύω προσωπικά και πριν την OGI το λάτρευα, έχει μεγάλο payout, πληρώνει χαμηλά, δηλαδή ο αδύναμος κερδίσει, μπορεί με πολύ μικρή ομάδα να βγάλει καλά χρήματα. Το σύστημα που μόνο του βοηθάει τον αδύναμο, δηλαδή τα άτομα τα τοποθετεί αυτόματα σε αυτόν που έχει κάνει τις λιγότερες εγγραφές, άρα βοηθάει το καινούργιο και ο αδύναμος. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη διατηρησιμότητα, πολύ ελκυστικό marketing plan, το πιο ωραίο marketing plan, αν κάτι θα το δείξει κάποιο, και ο αδύναμος κερδίζει από τη δουλειά του δυνατού. Το μειονέκτημα, αν θέλουμε να το πούμε μειονέκτημα, είναι ότι δημιουργείται μια αδικία για το δυνατό. Δηλαδή, ένα ποσοστό του payout από τη δουλειά, αυτό που κάνει τις συστάσεις, πάει και πληρώνει, δηλαδή δημιουργεί τζίρο ο παίκτης ο καλός, το διαμάντι ας πούμε, ο leader κτλ. Και ένα κομμάτι του τζίρου που πάει είναι στον τύπο που είναι 2 μήνες μέσα και δεν έχει σταυρώσει γραφή. Και του βάζει κάποια άτομα από κάτω και κερδίζει αυτός κάποια χρήματα. Τελικά και αυτό, για να μην κοροϊδευόμαστε, πλεονέκτημα το θεωρώ,
γιατί πάλι κάνει το πλάνο πολύ πιο ελκυστικό, γι' αυτό βελτιώνει τη διατηρησιμότητα κτλ. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε τελείως αντικειμενικοί, κομμάτι της δουλειάς κάποιου δεν πληρώνει αυτόν, αλλά πληρώνει κάποιον άλλον που δεν έχει δημιουργήσει το αποτέλεσμα. Γι' αυτό πολλές φορές τα πλάνα αστειευόμαστε. Λέμε ότι αυτό το Matrix είναι ένα σοσιαλιστικό μοντέλο. Το Matrix Bonus, τέλος πάντων, είναι ένα σοσιαλιστικό μοντέλο, γιατί δίνει και κάποια χρήματα στον αδύναμο, σε κάποιον που τα έχει παράξει. Χιούμορ είναι αυτό, δεν είναι στην πραγματικότητα σοσιαλιστικό μοντέλο, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, αυτή είναι η κεντρική τρόπη τώρα. Οπότε υπάρχουν τα μικρά payout, υπάρχουν τα μεσαία payout και υπάρχει και το payout της OGI, το οποίο είναι το μεγαλύτερο που υπάρχει στον κόσμο. Ψάξτε το, σας προκαλώ να με διαψεύσετε. Δεν θα μπορέσετε να με διαψεύσετε. Υπάρχει αυτό το payout. Υπάρχει payout πάνω από 90%. Υπάρχει payout της τάξης του 100% ή του 120% ή του 150% ή του 200%. Παρεπτόντως, για όσοι είστε καινούργοι, payout τι σημαίνει? Ότι δημιουργείται στην εταιρεία τζίρος 1000 ευρώ και η εταιρεία δίνει το 90% σε αμοιβές στους δικτυωτές και κρατάει το 10% για τον εαυτό της. Όταν λέμε οι προϊοντικές εταιρείες έχουν payout 25%, τι σημαίνει αυτό? Ότι κάνεις τζίρο 1000 ευρώ, οι δικτυωτές παίρνουν τα 250 ευρώ, τα 750 ευρώ τα παίρνει η εταιρεία για να βγάλει τα κόστη της, να πληρώσει τους υπαλλήλους, τα προϊόντα της, να έχει το κέρδος της κτλ. Εδώ πέρα η OGI, γιατί έχει τη δυνατότητα, πώς γίνεται να κρατάει μόνο το 10% και να είναι βιώσιμη, κερδοφόρα κτλ.? Επειδή έχει να κάνει μάιλα προϊόντα, έχει πολύ μικρά λειτουργικά κόστη και άρα μπορεί να δοθεί αυτό το πολύ μεγάλο ποσοστό σε εμάς. Τώρα, το ερώτημα είναι αν υπάρχει ποσοστό μεγαλύτερο το 100%. Λογικά δεν θα πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε κάποιος να έχει. Δεν θα έπρεπε μια εταιρεία να μπορεί να εισπράττει 1000 ευρώ και να αποδίδει σε προμήθειες 1500 ευρώ. Αλλά υπάρχουν και θέλω να τα αναλύσουμε λίγο αυτά. Υπάρχουν πέρα από το φάσμα της νόμιμης δικτύωσης, ας πούμε, το οποίο είναι από payout 1% μέχρι payout, το δικό μας payout, υπάρχουν και εταιρείες που δίνουν πάνω από 100% payout. Και αυτές οι εταιρείες είναι τα παράνομα συστήματα ή τα συστήματα Ponzi. Παρεπτόντως, τώρα όταν λέω παράνομα συστήματα, στην πραγματικότητα δεν είναι παράνομα, είναι κυρίως τις περισσότερες φορές είναι εταιρείες που αν λειτουργούσαν στην Ευρώπη, στην Αμερική, ή σε κάποια ευνομούμενη περιοχή θα ήταν παράνομα, αλλά πάνε και κάνουν έδρα στα νησιά Γκαλαπάκους, ξέρω εγώ, ή κάπου κάνουν έδρα, όπου εκεί δεν υπάρχει καμιά νομοθεσία, άρα λειτουργούν σε μια τέτοια κατάσταση. Τώρα, γιατί αυτά τα συστήματα είναι παράνομα και τι είναι τα συστήματα Ponzi? Λοιπόν, τα συστήματα Ponzi, ή αλλιώς όπως τα λέμε παράνομες πυραμίδες, δηλαδή αν έχετε ακούσει ποτέ μια πυραμίδα, παράνομη πυραμίδα κτλ., από εκεί έχει ξεκινήσει αυτή η ορολογία, υπάρχουν παντού. Το ίντερνετ τους έδωσε τεράστια όθηση. Δύο κακά να ξέρετε που έκανε το ίντερνετ. Δεν ξέρω αν είναι κακά, μάλλον όχι, μην φανώ συντηρητικός. Δύο πράγματα που έκανε το ίντερνετ είναι ότι, μεταξύ άλλων, είναι ότι άφησε πολύ την πορνογραφία και τα Ponzi, έδωσε μεγάλη όθηση και στα δύο. Θέλω λίγο τώρα να εξηγήσω γύρω από τα Ponzi. Γιατί μιλάμε για τα Ponzi? Γιατί τώρα θα μιλήσω για τα Ponzi? Γιατί τα Ponzi είναι παντού και γιατί τα Ponzi, όλα αυτά τα παράνομα συστήματα, δηλαδή εμείς βρισκόμαστε σε μια θέση, όσο πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται στα αριστερά του φάσματος, στα λιγότερα payout, τόσο πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται και στα δεξιά του φάσματος, γιατί αυτά υπάρχουν παντού. Δηλαδή εμείς θα μιλάμε με ανθρώπους που και έχουν ακούσει κάτι από τη μια πλευρά και έχουν ακούσει κάτι και από την άλλη πλευρά και πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η διαφορά του νόμιμου, του παράνομου, του βιώσιμου, του μη βιώσιμου και ποια είναι η διαφορά τέλος πάντων των συστημάτων κτλ. Οπότε, τώρα, γιατί ή πότε ένα σύστημα είναι Ponzi ή είναι παράνομο κτλ. Παλιά, τις παλιές καλές εποχές, όταν ήμασταν μικροί και αθώοι, τα Ponzi ήταν συστήματα, δηλαδή ο ορισμός του Ponzi, θα λέγαμε, αν δεν έχει προϊόν ή υπηρεσία, τότε είναι Ponzi. Αυτός ήταν ο ορισμός. Δηλαδή, 20 χρόνια πριν, αν το είχατε ακούσει αυτό, πώς είναι αυτό? Αυτό δεν έχει προϊόν ή υπηρεσία. Δηλαδή, δεν παίρνει αξία ο καταναλωτής από τα χρήματα που δίνει, άρα είναι Ponzi. Το κλασικό παράδειγμα που ξέρουμε όλοι είναι το αεροπλανάκι. Τι ήταν το αεροπλανάκι? Σου λέει φέρεσαι 5 ευρώ, δίνεις 5 ευρώ, παίρνεις μια κάρτα, βρίσκεις 6 άλλους που θα φέρουν 5 ευρώ και θα φέρουν και αυτοί από 5 ευρώ και γεμίζει τέλος πάντων η πυραμίδα σου εκεί πέρα, παίρνεις κάποια χρήματα, κάποια στιγμή αυτό το σύστημα καταραίει, δεν λειτουργεί. Στο σύστημα που δεν υπάρχει προϊόν υπηρεσία, τα χρήματα που δημιουργούνται από τις εγγραφές και των άλλων και των άλλων και των άλλων και το καθεξής. Τέτοια συστήματα είναι πολύ πολύ δύσκολο να βρείτε πια. Τα Ponzi έχουν εξελιχθεί και
έχουν έρθει σε μια πολύ πιο σύγχρονη μορφή. Οπότε τα πόνζι τώρα πώς τα αναγνωρίζουμε? Τα πόνζι έχουν καλύψει την έλλειψη προϊόντος, την έχουν καμουφλάρει και τα αναγνωρίζεις πλέον από το ότι δεν είναι βιώσιμα μοντέλα. Τι θα πει δεν είναι βιώσιμα μοντέλα? Ότι τα συστήματα πόνζι, ο λόγος που αρχικά είχαν βγει παράνομα, αυτό είναι 100 χρόνια πριν, ξέρω κάτι τέτοιο, είναι ότι αυτά τα συστήματα είναι σίγουρο ότι θα κλείσουν και ότι ο κόσμος στο τέλος θα χάσει τα λεφτά του. Γι' αυτό το λόγο βγήκαν παράνομα. Πολλές φορές θα σου πει κάποιος, και πού ξέρεις εσύ, μπορεί και η δικιά σου εταιρεία να κλείσει, μπορεί και η τάδε εταιρεία να κλείσει, μπορεί, ξέρω εγώ, και η εταιρεία στην οποία δουλεύεις, η ιδιωτική εταιρεία στην οποία δουλεύεις να κλείσει. Σωστά, όλες οι εταιρείες μπορεί να κλείσουν, κάποια στιγμή μπορεί να κλείσουν. Η διαφορά με τα πόνζι είναι ότι τα πόνζι σίγουρα θα κλείσουν. Τα πόνζι, τα συστήματα πόνζι, είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή κλατάρουν και είναι δεδομένο ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν βάλει χρήματα σε αυτά, ή σχεδόν όλοι, τα χάνουν. Κάποιοι στην κορυφή μπορεί να προλάβουν να βγάλουν χρήματα ή αρκετά χρήματα κτλ. Αλλά το 95% του κόσμου τελικά με μαθηματική ακρίβεια χάνει τα χρήματά του, γι' αυτό και σε όλο το δυτικό κόσμο που υπάρχει νομοθεσία κτλ. Θεωρούνται παράνομα. Στα πόνζι χρησιμοποιούνται τα χρήματα των επόμενων για να πληρώσουν τους προηγούμενους και το payout είναι πάνω από 100%. Δηλαδή τα συστήματα πόνζι, αυτό που υπόσχονται για να φτιάξουν ένα πλάνο καλύτερο, πιο ελκυστικό κτλ., είναι ότι σου λέω ότι θα μας φέρεις 1.000 ευρώ και εγώ με ένα μαγικό τρόπο θα δημιουργήσω 1.500 ευρώ ή 2.000 και θα τα μοιράσω από εδώ και από εκεί κτλ. Όπως είπαμε, το ίντερνετ τους έδωσε φοβερή όθηση. Η εξέλιξή τους ακόμα και από το 12 που ασχολούμαι εγώ ενεργά μέχρι σήμερα είναι εντυπωσιακή. Τους βγάζω το καπέλο, respect. Κάποια πράγματα αλλάζουν, αλλά κάποια πράγματα μένουν ίδια. Το πρώτο χαρακτηριστικό του πόνζι, που με μαθηματική ακρίβεια ξέρεις ότι είναι πόνζι, προσοχή. Δηλαδή, αν δεν θέλετε να μάθετε όλα τις λεπτομέρειες, όλα τα πραγματάκια, ένα βασικό ερώτημα είναι. Αν εγώ γραφτώ, έτσι ξεκινάει το πλάνο, αν εσύ γραφτείς και βάλεις χ ποσό, 100 ευρώ, 1000 ευρώ κτλ., σε κάποιο χρονικό διάστημα, 6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια, θα πάρεις 150, 1500 και ούτω καθεξής. Το πρώτο στοιχείο του πόνζι, που με μαθηματική ακρίβεια ξέρεις ότι είναι πόνζι, είναι ότι εγώ θα βάλω 1000 και σε χ χρονικό διάστημα εγώ θα πάρω 1500 ή 2 κτλ. Σου υπόσχεται μια τεράστια απόδοση που πάντα έχει μια καλή ιστοριούλα να σου πει για ποιο λόγο θα την πάρεις, αλλά το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι γράφεσαι, ακόμα και τίποτα να μην κάνεις, εσύ θα βγάλεις χρήματα. Μάγκα μου, είσαι ωραίος, σε συμπαθούμε και γι' αυτό θα σου δώσουμε χρήματα. Λοιπόν, άκου τώρα. Λέει ο Αλέξανδρος και η Νικολέτα, bitcoins. Όχι, τα bitcoins είναι... δεν έχουν καμία σχέση τα bitcoins με αυτό που λέμε τώρα. Είναι πολύ ωραία τα bitcoins, τα συμπαθώ. Δεν έχουν σχέση τα bitcoins με αυτό που λέμε τώρα. Ο Γιάννης λέει, δεν ξέρεις πότε θα καταρρεύσει, σωστά. Δεν ξέρεις πότε θα καταρρεύσει, αλλά ξέρεις ότι θα καταρρεύσει. Σωστά. Κάποια καταρρεύουν σε 6 μήνες, κάποια σε 1 χρόνο, σε 1,5 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια. Αλλά με μαθηματική ακρίβεια θα καταρρεύσει. Όσο περισσότερο κρατήσει, τόσο περισσότερους ανθρώπους θα χρεοκοπήσει. Δηλαδή τα καλά πόνζι, μάλλον όχι, τα πόνζι, τα πετυχημένα πόνζι που κλέβουν τα περισσότερα λεφτά τον κόσμο τελικά, είναι τα πόνζι που κρατήσαν περισσότερο, βάλαν περισσότερα χρήματα περισσότεροι και καταρρεύσαν αργότερα, 2-3 χρόνια μετά κτλ. Λοιπόν, οπότε όλη η ιστορία, όλο το τραγουδάκι είναι ότι εσύ φίλε μου θα βάλεις 1000 ευρώ και θα πάρεις 1500-2000 ευρώ μετά από κάποιο καιρό, αλλά αν κάνεις και συστάσεις, δηλαδή αν γράψεις κι άλλους, εκεί είναι που θα γίνει ο μεγάλος ο χαμός. Εκεί είναι που ρέει το χρήμα με τις κάνουλες. Από το 2012 μέχρι και σήμερα, θα τα πω όλα, περίμενε. Λοιπόν, από το 2012 μέχρι και σήμερα, τα πόνζι όταν τα είχα πρωτογνωρίσει εγώ, λειτουργούσαν σαν επενδυτικά προγράμματα βραχυπρότησης δανεισμού. Δηλαδή υπήρχε μια εταιρεία, πολύ μεγαλύτερη έχει γίνει αυτή, η οποία λεγόταν μάλιστα Profitable Sunrise, κερδοφόλιο ηλιοβασίλεμα, στην οποία έβαζες 1000 ευρώ και σου λέγεται αυτά τα χρήματα τα παίρνουμε εμείς και τα δίνουμε δάνειες επιχειρήσεις. Πολύ πολύ ωραίο παραμύθι από πίσω. Τα κάνουμε βραχυπρότεσμα δάνειες επιχειρήσεις που τα παίρνουν αυτοί και εμείς βγάζουμε 20% και τα λοιπά και σου δίνουμε σε ένα 10%. Οπότε αυτό σου δίνει νομίζω 1% τη μέρα, κάτι τέτοιο, έδινε ξέρω από 30% το μήνα ότι έβγαζες εσύ. Profitable Sunrise, εκεί ποια είναι η πλάκα τώρα? Η παγίδα, ας πούμε, που πρέπει να προσέξεις, ότι βάζεις 1000 ευρώ και στον back office σου λέει την πρώτη μέρα: έβγαλες 30 ευρώ, 60 ευρώ, 90 ευρώ, 120 ευρώ. Και μετά εσύ χαίρεσαι και αυτά τα επενδύεις για να βγατήσουν
βάζεις και άλλους, βάζεις την οικογένειά σου, τον ξάδερφό σου, τον πεζανάκι σου κτλ. Μεγαλώνει, μεγαλώνει αυτό. Και το profitable sunrise μια μέρα απλά απέτυχε να ανατείλει ο ήλιος. Δηλαδή, απλά μια μέρα έπεσε το site. Είναι πολύ πολύ εντυπωσιακό. Σε όλο το ίντερνετ έβλεπες χιλιάδες ανθρώπους που λέγανε αυτό κτλ. Ξαφνικά φεύγει, έτσι όλη απογοήτευση κτλ. Μετά πέρασε σε online διαφήμιση, με διαφημιστικά μπάνερ, ήταν της μόδας αυτά τότε. Online διαφήμιση, δηλαδή σου βάζεις εσύ 1000 ευρώ, πάλι για κάποιο λόγο εμείς θες να κάνουμε αυτά 2000, γιατί εμείς κάνουμε αυτό, συνεργαζόμαστε με την Google, συνεργαζόμαστε με την Tade, πουλάμε traffic κτλ. Το μεγαλύτερο πόνζι όλων των εποχών ήταν το Zig Rewards που είχε να κάνει με bids, με δημοπρασίες. Είχαν βγει πολλά διαφορετικά πόνζι, τα οποία είχαν να κάνουν με bids που βοηθούσαν παιδιά, βάζαν και τη φιλανθρωπία μέσα. Γιατί αν είναι να κάνεις μια απάτη καλή, θα πρέπει να το ντύσεις καλά, τέλος πάντων. Οπότε ήταν μια μόδα τότε. Οι τωρινές μόδες είναι μετοχές από μακροχρόνιες επενδύσεις. Θα φυτέψουμε δέντρα στην Αφρική, αυτά σε 5 χρόνια θα μεγαλώσουν, θα τα κόψουμε, θα τα πουλήσουμε και εκεί θα ρεύσει το χρήμα άπειρο. Και αυτό που είναι της μόδας τώρα που ρωτάει ο Βαγγέλης, είναι τα κρυπτονομίσματα. Αλλά προσοχή. Λοιπόν, κατά μισό λεπτό, λέει, τα bitcoins ή άλλα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία πόνζι. Δεν είναι αλήθεια αυτό, θα σου το εξηγήσω. Θα έλεγα ότι τα κρυπτονομίσματα δεν μπορούν να κάνουν ωραίο αφήγημα, μπλα μπλα. Λοιπόν, μπράβο, ακούστε τώρα τι γίνεται. Τα bitcoins, λέει ο κόσμος, λέει τώρα αυτό και θεωρούμε αυτό, τα bitcoins χρησιμοποιούνται σε δημιουργία πόνζι. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν χρησιμοποιούνται τα bitcoins, όπως λέει ο Βαγγέλης, χρησιμοποιείται η ιστορία του bitcoin. Δηλαδή, φτιάχνει κάποιος το μάρκα μέκαψης coin και σου λέει, πάρ το τώρα 1 ευρώ, γιατί αυτό δεν θα πάει 5 ευρώ, δεν θα πάει 10 ευρώ. Εδώ το bitcoin και φτιάχνει μια πολύ ωραία ιστοριούλα πάλι, στο για ποιο λόγο το δικό μας κρυπτονόμισμα θα ανέβει και ούτω καθεξής. Δεν θέλω να αναφέρουμε εταιρείες. Εμείς είχαμε μια ομάδα, 2 χρόνια πριν περίπου, η οποία έφυγε από εμάς και πήγε σε μια εταιρεία, αυτή που γράφει ο Γιάννης. Λοιπόν, και εκεί πέρα, αρχικά, ποιο είναι το πρόβλημα. Εκεί υπάρχει ο leader, υπάρχει και η ομάδα. Ο leader που πηγαίνει, ξέρει πολύ πολύ καλά που πηγαίνει και τι κάνει. Ξέρει πολύ καλά. Ειδικά αν είναι εμπειρός. Το θέμα ποιο είναι, ότι από κάτω και από κάτω και από κάτω, που δεν ξέρουν να αξιολογήσουν, θεωρούν ότι έχουν βρει την κότη με τον χρυσό αυγό και πολύ γνήσια και ειλικρινά και αγαθά και πάνε και το λένε και σε άλλους και σε άλλους και σε άλλους και σε άλλους. Και μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει αυτό. Πολύ μεγάλη χαρά. Δεν μπορώ να σας δείξω εγώ μηνύματα που έχω στο. Γιατί καθόμουν και τους εξηγούσα τρομάρα μου. Γιατί εγώ δεν μπορώ να φύγω από μια αντιδέα. Θέλω να τα εξηγήσω, να τα πω, ας πούμε. Και ο άλλος θα μου λέει, ζηλεύεις αυτό και τα λοιπά. Καταστραφήκανε, μιλάμε για την εποχή της κρίσης, για εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για ανθρώπους που στην ομάδα μας δεν είχαν να γραφτούν, ξέρω εγώ, με το μικρό πακέτο και πήγανε και πήραν δάνεια, ανθρώπους που πουλήσαν τα αυτοκίνητα, που τους ξέρω αυτούς τους ανθρώπους τώρα, δεν ξέρω την ιστορία που διάβασα στο ίντερνετ, πήγε ο άλλος που πουλήσε το αυτοκίνητό του για να πάρει τα The Coins, ας πούμε. Και προφανώς αυτή η εταιρεία έκλεισε, αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν καταστράφηκαν, γιατί δεν καταστρέψα να χάσει 3-5-10 χιλιάρικα, αλλά σίγουρα απογοητεύεσαι ή δυσαρεστήσετε κτλ. Για να μην. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Γενικά δεν θέλω να αναφέρω εταιρείες. Ακούστε τώρα. Οτιδήποτε έχει να κάνει με coins και δικτύωση είναι εξορισμού πόνζι. Εντάξει. Οτιδήποτε έχει να κάνει με κρυπτονόμισμα, νόμισμα, coin, αυτό, coin που πετάει, που κλείνει τα πιάτα κτλ. Και δικτύωση. Είναι εξορισμού πόνζι, γιατί είναι το αφήγημα, το κάλυμα, για να σου πει ότι θα κάθεσαι, δεν θα γράψεις κανέναν και θα χωνομάς. Έτσι. Λοιπόν, οπότε τώρα, τα κρυπτονομίσματα σήμερα είναι ο μανδύας στο πόνζι, είμαι πρόλευος Βαγγέλη, δεν ξέρω τι μας να τα πω. Τα λόγια του τραγουδιού αλλάζουν, ο ρυθμός παραμένει ο ίδιος. Το αφήγημα είναι, θα βάλεις χ χρήματα και εμείς έχουμε βρει ένα τρόπο και αυτά θα τα κάνουμε χ, θα πάρουμε τα χ. Συν θα σου δώσουμε και ένα κέρδος, δηλαδή θα μας δώσει 1000 ευρώ, θα σου δημιουργήσουμε σαν και 500 ευρώ κέρδος, αλλά θα πληρώσουμε και τον appliance, θα πληρώσουμε και τη γραμμή αδοχής, θα πληρώσουμε και την εταιρεία. Οτιδήποτε μας υπόσχεται payout πάνω από 100% είναι πόνζι. Τα συνήθεια χαρακτηριστικά του πόνζι είναι η πολύ πολύ καλή ιστορία για να κρύψουν το ότι πρακτικά σου υπόσχονται λεφτά που δεν μπορούν να δώσουν με τίποτα, ποτέ των ποτών, και το πάντα θολό το οποίο σχετικά με τη ροή του χρήματος.
Δηλαδή, τι θα πει θολό το οποίο σχετικά με τη ροή του χρήματος. Αυτή τη στιγμή, όταν κάποιος πληρώνεται στην OGI, ίσο όλο το κλασικό νόμιμο, ας πούμε, στην κλασική δικτύωση, ξέρεις ακριβώς από πού έχουν έρθει τα χρήματα. Δηλαδή, πληρώνεις συνδρομή $28 και ξέρεις ποιο θα πάει στο Σαφίρι, στο Σμαράγδο, στα δολάρια, στο Matrix Bond, το Matrix Bond που θα αποδοθεί, το Matrix. Βαριέσαι να το κάνεις, αλλά ξέρεις ακριβώς πού θα πάνε τα χρήματα που δίνεις. Τα χρήματα που κερδίζεις ξέρεις ακριβώς από πού έρχονται. Στο Ponzi δεν ξέρεις ποτέ από πού έρχονται. Γιατί κανείς δεν σου λέει. Γιατί δεν σου λέει, γιατί άνθρωποι θα καταλάβεις ξεκάθαρο ότι είναι Ponzi. Αλλά αντιθέτως σου λέει μια ιστορία ότι εμείς τα πήραμε, κάναμε mining εκεί, κάναμε mining αυτό, τα ανακατέψαμε, κάναμε μια σούπα και βγάλαμε ένα καινούριο νόμισμα και έχουμε αυτές τις ασφάλειες. Μια πολύ ωραία ιστορία που είναι αδύνατο να την επιβεβαιώσεις, είναι αδύνατο να την καταλάβεις και κακώς την πιστεύεις, ρε φίλε. Γιατί κακώς την πιστεύεις, θα σας το εξηγήσω αμέσως τώρα. Το πλάνο του Ponzi πηγαίνει ως εξής. Φιλαράκι, θα δώσει 100 ευρώ ή 500.000 ευρώ, έχουν κάποια πακέτα εκεί πέρα, για να γραφτείς. Και εσύ θα οικονομάς χωρίς να κάνεις τίποτα. Γιατί να δουλεύεις τσάμπα. Σε έχουν βάλει εκεί να πρέπει να γράψεις. Δεν υπάρχει κανένα λόγος. Εμείς επί χίλιες μέρες θα βάλουμε τα μηχανάκια μας, τις τελευταίες τεχνολογίες, τα μηχανάκια μας και θα κάνουν mining για πάρτι σου. Τα 1.000 ευρώ σου στο τέλος των 1.000 ημερών, λέμε τυχαία είναι αυτά τα νούμερα, έτσι, θα γίνουν 2.000, 3.000, 1.500. Σου τάζουν μια τεράστια απόδοση. Από τα 1.000 ευρώ που θα βάλεις, εγώ θα βγάλω 150 ευρώ κατευθείαν, δηλαδή αυτός που κάνει εγγραφή τα λεφτά τα παίρνει κατευθείαν το 10 και το 15%. Τα τσεπώνει τα λεφτά. Αυτός έχω κάνει και σκετσάκι τέλος πάντων. Αυτός που με έγραψε να μην βγάλει κάτι και αυτός θα πάρει και αυτός άλλα 50 ευρώ. Άρα ουσιαστικά αυτό που μου λες είναι ότι η εταιρεία σου από τα 1.000 ευρώ που θα σου δώσω εγώ θα σου δώσει εσένα τα 200 και θα πάρει τα δικά μου 800 ευρώ να τα παίξει μπάλα. Έτσι. Ναι, ακριβώς αυτό θα γίνει, θα τα πάρει και θα παίξει μπάλα. Και εκεί που η Ευρωπαϊκή Τράπεζα ή ο ένας ή ο άλλος ή τα μεγαλύτερα funds του κόσμου θα μου δώσουν μια απόδοση 2, 3, 4, 5 ή 6% και θα κάνουμε πάρτι, θα ανοίξουμε σαμπάνιες κτλ. Εσύ μου λες τι θα γίνει με αυτά τα 800 ευρώ, τι απόδοση θα δημιουργήσει αυτά τα 800 ευρώ μέσα ένα χρόνο. Περίμενε, έχουμε και binary, κάθε πακέτο που αγοράζεται ματσάρεται και άρα δίνει και άλλο, γιατί έχουν και binary, δεν τους έφτανε τα χρήματα που σου δίνει κατευθείαν, οπότε δημιουργείται και δίκτυο εκεί πέρα. Τελικά στην εταιρεία θα πάνε τα 600 ευρώ και αυτά τα 600 ευρώ που τελικά θα πάρει η εταιρεία αφού δώσει προμήθειες, σου υπόσχεται ότι θα τα κάνει σε 1.000 μέρες, ας πούμε, 2.000, δηλαδή σου υπόσχεται ότι θα τα τριπλασιάσει. Τυχαία είναι τα νούμερα για να καταλάβει την κεντρική ιδέα. Αυτό σημαίνει ότι έχει μια απόδοση 100% το χρόνο και τα πόντζια, αν τα δείτε, έχουν αποδόσεις 50%, 105% κτλ. Τώρα, πού ξέρεις ότι αυτό το πράγμα δεν δουλεύει, πώς μπορείς να είσαι απόλυτα σίγουρος? Από το εξής. Η καλύτερη, αν δεν είσαι τελείως απελπισμένος, δηλαδή και αν δεν θες βλακωδώς να πιστέψεις σε κάτι, πρέπει να κάνεις τον εξής λογικό συνειρμό. Οι καλύτεροι οικονομολόγοι, νομπελίστες οικονομολόγοι, ακριβοπληρωμένοι γκουρού των οικονομικών, γιορτάζουν και θεωρούν πρακτικά αδύνατο να έχουν μέσο όρο απόδοσης στα κεφάλαια που διαχειρίζονται 8% για 5 συνεχόμενα χρόνια παραπάνω. Δηλαδή, ο νομπελίστας, ο γκουρού, πάει για ένα 8% συνεχόμενα 5 χρόνια, είναι εκπληκτικός, είναι ο καλύτερος που υπάρχει κτλ. Και εσύ μου λες ότι η τάδε εταιρεία που τις περισσότερες φορές δεν εμφανίζει ούτε καν το τίποτα, δεν ξέρουμε που υπάρχει, δεν ξέρουμε τίποτα, έχει καταφέρει να έχει βιώσει με 100% απόδοση στον χρόνο? Η ερωτήση είναι αυτό το σύστημα. Γιατί δεν το εμπιστεύονται και γιατί δεν επενδύουν εκεί τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, funds που διαχειρίζονται λεφτά, εκατομμυρούχοι? Γιατί δεν το επιλέγουν κράτη? Γιατί δεν το επέλεξαν υπουργοί μας στο παρελθόν που ήταν απελπισμένοι να δημιουργήσουν χρήματα? Γιατί κάτι τόσο μοναδικό, σπουδαίο, μαγικό, που δεν έχει δημιουργηθεί ποτέ των ποτών, που κανένας ούτε καν ονειρεύεται από τους οικονομολόγους ότι μπορεί να το πετύχει, γιατί προσπαθεί να μαζέψει τα χρήματα του μπάμπη του υδραυλικού, του κίτσου του συνταξίου που ξέρω εγώ, και της κυρανικοκυράς που θα πάρει τα 200 ευρώ που της περισσέψα, ξέρω εγώ, το τελευταίο εξάμηνο και τα κρατάει για διακοπές, για να πάρει κρυπτονομίσματα που θα έχουν απόδοση 200% το χρόνο. Έτσι. Η απάντηση είναι γιατί, για την απάτη. Αυτό είναι το γιατί, έτσι. Τώρα, γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί πρώτον πρέπει να τα ξέρουμε εμείς. Κάποια στιγμή κάποιος απογοητευμένος, κουρασμένος από την ομάδα σας θα ακούσει ελκυστικά κάτι τέτοιο. Εμείς είναι σημαντικό να πάμε, όχι να το προστατέψουμε, απλά να το εξηγήσουμε, να το δώσουμε τα δεδομένα. Δηλαδή, άμα θες να μπει σε Ponzi, μπες. Απλά να ξέρεις ότι θα κλείσει
να ξέρεις ότι θα πάρεις άλλο στο λαιμό σου. Ηθικά υπάρχει ένα πρόβλημα στο να πάρεις άλλο στο λαιμό σου. Έτσι. Οπότε γενικά, όταν θα μπεις όταν θα ακούσεις κάτι τέτοιο, απλά να ξέρεις τι είναι. Είναι ένα μη βιώσιμο μοντέλο που στο τέλος, όσο περισσότερο κρατήσει, θα καταστρέψει ανθρώπους. Για κάθε ένα ευρώ που βγάζεις εσύ, για κάθε ένα ευρώ που θα βγάλεις, θα υπάρχουν 10 ευρώ θα χάνονται από τις τσέπες ανθρώπων στην ομάδα σου που σε εμπιστεύτηκαν, που σε ακούσαν και ούτω καθεξής. Γενικά, τα πόνζι στη δικτύωση είναι ό,τι χειρότερο και ό,τι πιο εμετικό υπάρχει, γιατί απλούστατα παίρνει την ελπίδα των ανθρώπων και την ανάγκη των ανθρώπων να βελτιώσουν τη ζωή τους και την κακοχειρίζεται με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Τέλος πάντων, και την εκμεταλλεύεται με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Τα πόνζι είναι εκεί που πάει ο απογοητευμένος δικτυωτής για να πεθάνει, δικτυωτικά, επιχειρηματικά για να πεθάνει, κοινικά συμβιβασμένος, έχει κουραστεί ρε παιδί μου ή βλέπει ότι δεν του πηγαίνει κάτι κτλ. Και αποφασίζει να πάει σε ένα πόνζι, να κάνει μια μέτρια μπάζα από τους ανθρώπους που τον εμπιστεύονται για μια τελευταία φορά. Γιατί λέω μέτρια μπάζα, γιατί τα πόνζι τελικά, τα χρήματα που κερδίζει τελικά αυτός που κάψε τους χιλιάδες, είναι πολύ λίγα. Δηλαδή για τα λεφτά που χάνονται, για τους ανθρώπους που καταλήγουν να σε μισούν μετά, για την πλήρη απαξίωση που έχεις, για τις απίστευτες, μην πω που έλεγες, τελικά τα χρήματα που πάρεις, είναι πολύ πολύ μέτρια ή πολύ πολύ λίγα τέλος πάντων. Έτσι. Λοιπόν, ναι, και προφανώς μετά χάνεις την αξιοπιστία σου, δεν σε εμπιστεύεται κανένας κτλ. Λοιπόν, τώρα, ανακεφαλώνοντας και επιστρέφοντας στα δικά μας, αφού καλύψαμε και τα αριστερά και τα δεξιά του φάσματος, για ποιο λόγο έχουμε εμείς την καλύτερη επιχειρηματική ευκαιρία? Γιατί έχουμε άλλα προϊόντα, και όχι έχουμε απλά άλλα προϊόντα, έχουμε άλλα προϊόντα που τα θέλουν εκπτώσεις, δίνουμε εκπτώσεις στον άλλο, η εκπτώση είναι το τέλειο προϊόν. Έχουμε σύστημα Matrix, που είναι το καλύτερο, το πιο δίκαιο, το πιο κερδοφόρο κ.ο.κ. Η πληρωμή προμηθειών γίνονται από χρήματα που έχει ήδη εισπράξει εταιρεία και υπάρχει μια ξεκάθαρη διάφανη ροή χρήματος. Έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό βιώσιμο payout που είναι δυνατό ποτέ να δημιουργηθεί. Ποτέ κανείς δεν θα μπορέσει να δώσει μεγαλύτερες προμήθειες από την OGI. Αυτό είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα που πρέπει να το ξέρουμε. Δηλαδή ότι το καλύτερο που μπορεί να πάει κάποιος να κάνει είναι απλά να πλησιάσει ή να μας ισοφαρίσει ή κάτι τέτοιο. Επίσης, ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα του συστήματος είναι η δωρεάν εκπαίδευση. Όπως λέει ο Ροκασιάν, ο GP Ροκασιάν, πρέπει να έχεις μια ευκαιρία αλλά και γνώσεις για να μπορέσεις να την αξιοποιήσεις. Και ο ανιψιός του, ο JB Ροκασιάν, γιατί είναι δύο αυτοί, αν δεν ξέρετε, δεν φτάνει να μάθεις πράγματα, πρέπει και να γίνεις πράγματα. Οπότε εμείς έχουμε ένα απόλυτα δωρεάν σύστημα εκπαίδευσης, υποστήριξης και ανάπτυξης ηγεσίας και ανθρώπους που θα δουλέψουν δίπλα στο καινούριο, δίπλα σε οποιονδήποτε, δωρεάν μέχρι να τα καταφέρουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν ό,τι πιο πολύτιμο έχουν το χρόνο τους, γιατί πιστεύουν και γιατί στοιχηματίζουν υπέρ σου. Στοιχηματίζουν ότι εσύ θα τα καταφέρεις και ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Τέλος, τα στοιχεία που μαθαίνεις μέσα από αυτή την επιχείρηση και μέσα από την εκπαίδευση σε βοηθά να πετύχεις εδώ, αλλά σε βοηθά να πετύχεις ή να γίνεις καλύτερος και σε πάρα πολλές άλλες πτυχές τη ζωή σου, είτε επαγγελματικές είτε άλλες. Οπότε, αυτά λοιπόν γενικά για το γιατί είμαστε καλύτεροι. Είμαστε καλύτεροι από πλευράς προϊόντος, από πλευράς πλάνου, από πλευράς εκπαίδευσης, από όπου μπορείτε να φανταστείτε. Σας προκαλώ, αν ντρέπεστε να γράψετε εδώ πέρα, ελάτε βρείτε με να μιλήσουμε. Το σύστημά μας, το μόνο μειονέκτημα που έχει είναι τα μειονεκτήματα που κουβαλάει ο καθένας μαζί του. Σίγουρα η επιχείρηση σας τα έχει προβλήματα, αλλά είναι τα προβλήματα που φέρνουμε εμείς μαζί μας. Το μοντέλο σαν μοντέλο είναι όσο πιο δυνατό μπορεί να είναι. Το μοντέλο σαν μοντέλο, οι δυνατότητες που μας δίνει. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τη χρονική στιγμή. Για ποιο λόγο αυτή είναι η καλύτερη χρονική στιγμή που έχει υπάρξει ποτέ, για ποιο λόγο είναι η κατάλληλη στιγμή, για ποιο λόγο είναι μια μοναδική στιγμή. Λοιπόν, εμείς είμαστε σήμερα πιο κοντά από ποτέ να καταφέρουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα, ποτέ στην Κύπρο και ποτέ στις περισσότερες χώρες του κόσμου, για να μην υπερβάλλω και πω σε όλο τον κόσμο. Και εμείς αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχουμε τη δυνατότητα να κερδίσουμε το μεγάλο στοίχημα. Θα χρειαστεί προσπάθεια, θα χρειαστεί πολλή δουλειά, αλλά είναι δουλειά που θα μας πληρώσει εξαιρετικά καλά, καλύτερα από οτιδήποτε άλλο, και είναι μια δουλειά που θα μας πληρώνει για πάντα.
Η δουλειά που πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε το μεγάλο στοίχημα. Είναι δουλειά που όταν την κάνεις δεν έχει δόξα, δεν έχει στυλ, δεν έχει γκλαμουριά, αλλά αφού την κάνεις αποκτάς δόξα, αποκτάς ένα lifestyle που θα ζηλεύει οποιοδήποτε, γεμάτο γκλαμουριά. Το μεγάλο στοίχημα έχει να κάνει με το τέλειο προϊόν. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω και να απαντήσετε αν πιστεύετε ότι έχουμε το τέλειο προϊόν. Δηλαδή, η OGI Discounts έχει εκπτώσεις, για τις εκτός, για το εκπτωτικό μιλάω τώρα. Πιστεύουμε όλοι ότι έχουμε το τέλειο προϊόν? Περιμένω να γράψετε. Πάω να πιω νερό. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν βλέπω όλους τους σχετικά καινούριους συνεργάτες ή τους ευκολόπιστους συνεργάτες να γράφουν ναι, ναι, ναι και τα λοιπά. Αυτοί που με ξέρουν λίγο καλύτερα ή λίγο προσωπικά κρατάνε πισινή και η απάντηση είναι όχι. Ψοφάω για κάτι τέτοια. Δεν έχουμε το καλύτερο προϊόν. Η απάντηση στο αν έχουμε το τέλειο προϊόν. Μάλλον όχι, μπορεί να έχουμε το καλύτερο, αλλά δεν έχουμε το τέλειο προϊόν. Ποια ήταν η ερώτηση εδώ πέρα? Αν έχουμε το τέλειο προϊόν. Δεν έχουμε το τέλειο προϊόν. Δεν έχουμε το τέλειο προϊόν. Αυτό που έχουμε και αυτό που πάντα είχαμε και αυτό που ερωτευτήκαμε σε αυτή την ιδέα, είτε την είδαμε στην αρχή, την είδαμε στη συνέχεια, είναι ότι έχουμε την προοπτική και τη δυνατότητα, ότι το σύστημα μας δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και εμείς να δημιουργήσουμε το τέλειο προϊόν. Το timing είναι το ιδανικό σήμερα, διότι σήμερα είμαστε πιο κοντά από ποτέ και είμαστε σε ένα σημείο που τα πάντα θα κρυθούν από εμάς. Το μεγάλο στοίχημα είναι το στοίχημα του απλού καταναλωτή. Εμείς ουσιαστικά, ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε, την πορεία μας από τώρα μέχρι το κλείσιμο της χρονιάς, είναι σαν μια τεράστια μάχη. Και προτείνω και αυτό που προσπαθώ να σας περάσω, τέλος πάντων, στο οποίο θα ήθελα να συμφωνήσουμε, είναι στο να συμφωνήσουμε ότι είναι ώρα για τη μεγάλη μάχη, για τη μητέρα των μαχών, ότι είμαστε σε ένα σημείο που κρίνονται τα πάντα. Οπότε ξεκινάμε μια μάχη που θα κρίνει αν τελικά είμαστε μέτριοι και συνηθισμένοι ή αν θα καταφέρουμε να γίνουμε μοναδικοί και σπουδαίοι, γιατί δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να γίνουμε μοναδικοί και σπουδαίοι, δεν έχουμε ξεχωρίσει τόσο πολύ από οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Αν θα καταφέρουμε εμείς μια από τα ίδια ή αν θα κάνουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία της δικτύωσης της επιχειρηματικότητας, αν θα είμαστε άλλο ένα δίκτυο από αυτά που υπάρχουν, άλλο ένα δίκτυο που πηγαίνει καλά, ή αν θα καταφέρουμε να χτίσουμε, ξεκινώντας από τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε αυτό το δωμάτιο, ομάδες, παγκόσμιες ομάδες, εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, αλλάζοντας ζωές ονειροπόλων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Αν θα παραμείνουμε το λιμάνι των ονειροπόλων, στο οποίο πρακτικά μπορεί οποιοδήποτε έχει όνειρα και στόχους, εδώ πέρα να νιώσει και να είναι προστατευμένος και να μπορέσει με ασφάλεια να κυνηγήσει τα όνειρά του προκειμένου να πετύχει αυτά που θέλει, να γίνει ευτυχισμένος κτλ. Οπότε ξεκινάει μια τεράστια μάχη. Σε αυτή τη μάχη σας χρειαζόμαστε όλους και χρειάζονται όλοι. Αυτή είναι μια μάχη που δεν μπορούμε να τη δώσουμε αργότερα, πρέπει να τη δώσουμε τώρα. Και αυτή είναι μια μάχη από την οποία εξαρτώνται τα πάντα. Και αυτή είναι μια μάχη την οποία θα την κερδίσουμε σίγουρα αν απλά τη δώσουμε. Έχουμε το γιγάντιο πλεονέκτημα. Αν απλά εμείς κάνουμε αυτό που μπορούμε, αν απλά κάνουμε αυτό που μπορούμε, είναι εγγυημένο ότι αυτή την ιστορική μάχη του απλού καταναλωτή θα την κερδίσουμε. Τώρα, ποια είναι η μάχη που θα κερδίσουμε σίγουρα αν απλά δώσουμε? Είναι το να γίνετε εσείς σμαράγδοι, κυρίως και καταναλωτές. Όχι το να γίνετε σμαράγδοι απλά, το να γίνετε σμαράγδοι, κυρίως και καταναλωτές.
αυτό που πρέπει τώρα να κάνουμε είναι αυτό το προϊόν που επί 4-5 χρόνια εξελίσσεται, που πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν κουραστεί πάρα πολύ για να δημιουργηθεί μια εμπιστοσύνη στην αγορά για μας. Αυτό που συνέβη τους τελευταίους μήνες είναι ουσιαστικά ότι η δουλειά των τελευταίων χρόνων πληρώθηκε μαζικά, δημιουργήθηκε ένα κύμα, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς, ένα κύμα εμπιστοσύνης σε αυτό που κάνουμε και ουσιαστικά το ένα μετά τα άλλα μεγάλα σούπερ μάρκετ, το ένα μετά το άλλο συμβάλλεται στην πλατφόρμα μας. Αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε πάνω από 2.000 σούπερ μάρκετ, όταν πριν από 6 μήνες δεν είχαμε καν 2.000 επιχειρήσεις γενικότερα. Οπότε, τρία ερωτήματα. Γιατί αυτή τη μάχη θα την κερδίσουμε σίγουρα, απλά τη δώσουμε. Γιατί τώρα και γιατί εξαρτώνται τα πάντα από αυτή τη μάχη που σας καλώ να δώσουμε. Οπότε, γιατί τώρα, γιατί τα πάντα και γιατί είναι σίγουρο να την κερδίσουμε. Νούμερο 1. Θα κερδίσουμε σίγουρα αυτή τη μάχη αν τη δώσουμε, διότι όλοι μπορούμε να κάνουμε καταναλωτές. Δεν είμαστε όλοι έτοιμοι να γίνουμε ηγέτες. Δεν έχουμε αποκτήσει όλες τις δεξιότητες που χρειάζονται προκειμένου να χτίσουμε και να διοικήσουμε ομάδες χιλιάδων. Αλλά όλοι, μα όλοι, έχουμε γνωστούς μας που θέλουν να αγοράζουν με έκπτωση 5, 7 ή 10% ή οτιδήποτε από το σούπερ μάρκετ που ήδη αγοράζουν. Παιδιά, ο άλλος πάει στο σούπερ μάρκετ και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να του δώσουμε τον τρόπο να πληρώνει λιγότερο στο σούπερ μάρκετ και ταυτόχρονα να πληρώνει λιγότερο σε χιλιάδες άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεσαίες επιχειρήσεις κ.ο.κ. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως που να μην μπορεί να βάλει καταναλωτές ή να απλά θα κάνουμε τη δράση για να βάλουμε καταναλωτές. Συμφωνούμε σε αυτό? Δεν έχει επόμενη διαφάνεια τρίκ. Σωστά. Στην πάντα βάζουμε ένα στεράκι στην Κύπρο. Σας έχουμε στο νου μας. Μην ανησυχείτε. Αυτά γίναν τώρα στην Ελλάδα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να γίνουν στην Κύπρο πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, οπότε, συμφωνούμε όλοι, δεν είναι ερώτηση παγίδα αυτό το παρελθόντο, συμφωνούμε όλοι ότι όλοι μπορούμε να κάνουμε καταναλωτές. Όλοι μπορούμε να κάνουμε καταναλωτές. Οπότε, το τεράστιο στοίχημα είναι όλοι εμείς που έχουμε συνηθίσει να εντός εισαγωγικών, να πουλάμε την επιχειρηματική ευκαιρία. Πέρα από αυτό, πέρα από την επεξήγηση της επιχειρηματικής ευκαιρίας, πρέπει να κάνουμε αυτό που ξεκινήσαμε να κάνουμε από το 2014, που ονειρευόμασταν από το 2014, που είναι να δώσουμε αξία στον απλό καταναλωτή. Γιατί θέλουμε να δώσουμε αξία στον απλό καταναλωτή? Γιατί αν μπορούμε να δώσουμε αξία στον απλό καταναλωτή, η επιχειρηματική ευκαιρία μεταμορφώνεται και αποκτά πολύ μεγαλύτερη αξία. Οπότε δεν βάζουμε καταναλωτές απλά και μόνο για τους καταναλωτές. Βάζουμε καταναλωτές ακριβώς επειδή θέλουν να χτίσουμε μια παγκόσμια αυτοκρατορία. Και αυτή θα στηριχτεί στους καταναλωτές μόνο εκεί μπορεί να στηριχτεί. Γιατί τώρα καταναλωτές? Για ποιο λόγο τώρα αυτή η εκπαίδευση και όχι 6 μήνες πριν, ή ένα χρόνο πριν, ή 3 χρόνια πριν? Η απάντηση είναι απλή, την ξέρετε όλοι, τα σούπερ μάρκετ. Τους τελευταίους μήνες, πολλά από αυτά γίνανε τις τελευταίες 30 μέρες. Διπλασιάστηκαν και διπλασιάζονται, δεν έχουν καν περάσει όλες ακόμα στην εφαρμογή, οι ελληνικές επιχειρήσεις και δεκαπλασιάστηκαν οι επιχειρήσεις πρώτης ανάγκης. Γιατί είναι άλλο πράγμα να έχεις 1.000 επιχειρήσεις, μερικές εκ των οποίων είναι αρχιτέκτονας, διακοσμητής χώρου και ένα σωρό άλλα επαγγέλματα πολύ χρήσιμα και αξιοσέβαστα, αλλά που άλλος δεν είναι τα είδη καθημερινής που ξοδεύει κάθε μέρα, και είναι τελείως διαφορετικό να βλέπει γύρω από την εφαρμογή αυτό το σούπερ μάρκετ στο οποίο πηγαίνω τα Σάββατα, το άλλο σούπερ μάρκετ στο οποίο πηγαίνω Τετάρτες και το τρίτο σούπερ μάρκετ στο οποίο προτιμάει η γυναίκα μου, προτιμάει αυτό, εγώ προτιμάω το άλλο. Έτσι. Είναι τελείως διαφορετικό μαζί με το πολύ καλό προϊόν που είχαμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι τον τελευταίο χρόνο ειδικά το προϊόν μας σαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Μαζί με αυτό έρχονται τώρα τα σούπερ μάρκετ, οπότε το timing, το γιατί τώρα είναι απλή απάντηση στο σούπερ μάρκετ. Είναι ότι τώρα η πρώτη αντίρρηση, παύλη ερώτηση του καταναλωτή παλιά όταν κάναμε σε ένα έργο καταναλωτή ήταν «Σούπερ μάρκετ έχετε?» Και τώρα η απάντηση είναι «Ναι, διάλεξε ρε ποιο σούπερ μάρκετ θες, σε προκαλώ να μου βρεις ένα σούπερ μάρκετ που δεν είναι μέσα». Μπορεί να βρει, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, έτσι. Λοιπόν, και το τρίτο τώρα, γιατί τα πάντα εξαρτώνται από το όλοι εμείς να κινηθούμε και να κινητοποιηθούμε στο κομμάτι του καταναλωτή. Γιατί εξαρτώνται τα πάντα? Γιατί τώρα είναι η ώρα της μεγάλης μάχης?
Για ποιο λόγο πρέπει τώρα, όταν λέω τώρα, 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 μέσα στο Σεπτέμβριο, γιατί τώρα. Νούμερο 1. Οι συνεργασίες αυτές οι καινούργιες πρέπει να ριζώσουν. Πρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν να δείξουμε ποιοι είμαστε. Αποφάσισαν μεγαθύρια, έτσι. Μιλάμε για μεγαθύρια. Μιλάμε για επιχειρήσεις με εκατοντάδες υποκαταστήματα. Πολλές αλυσίδες με εκατοντάδες υποκαταστήματα. Αποφασίσαν να μας δώσουν καλύτερες τιμές σε εμάς και να μην δώσουν καλύτερες τιμές σε άλλους. Αυτοί πρέπει να δούνε ποιοι είμαστε. Αυτό είναι το νούμερο 1. Οι συνεργασίες, κάθε καινούργια συνεργασία πρέπει να ριζώσει. Άρα, νούμερο 1. Θέλουμε να ριζώσουν οι συνεργασίες. Νούμερο 2. Όσο εμείς αποδεικνύουμε την αξία μας, και παρεπτόντως για να αποδείξουμε την αξία μας, πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, εμείς να εξοικονομούμε χρήματα που μας συμφέρει. Και δεύτερον, να συστήσουμε άλλους πελάτες που σημαίνει ότι θα εξοικονομούν εκείνοι χρήματα και ότι εμείς θα κερδίσουμε χρήματα. Γιατί σαν σμαράγδι κερδίζεις πολύ καλά χρήματα. Έτσι, σαν σαφίρι κτλ. Οπότε το νούμερο 2 είναι ότι αφού γίνει αυτό, οι συνεργασίες θα πολλαπλασιαστούν. Δεν είναι ότι θα πάμε να βάλουμε και άλλα σούπερ μάρκετ, γιατί το παρακάναμε με τα σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν άλλα είδη επιχειρήσεων, τα οποία πάλι είναι πράγματα που ξοδεύει κάποιος καθημερινά. Δεν θέλω να αρχίσω να αναφέρω τώρα, γιατί θα χάσουμε την αισθήση από τα σούπερ μάρκετ, στα οποία εμείς θα πάμε. Ο δρόμος τώρα έχει στρωθεί. Η αρχή ήταν δύσκολη. Και η αρχή έχει γίνει. Θέλουμε λοιπόν να δείξουμε ποιοι είμαστε, ούτως ώστε να έχουμε δύναμη, να έχουμε νούμερα που θα μιλάνε για μας, τα οποία θα μας βοηθήσουν να πάμε κι αλλού. Και το τρίτο και το σημαντικότερο είναι ότι οι συνεργασίες που έχουμε μπορούν να βελτιωθούν. Δηλαδή, όταν εμείς πηγαίνουμε στην τάδε αλυσίδα ή στην τάδε μεγάλη εταιρεία και αυτή με το καλημέρα μας δίνει μια έκπτωση, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι αυτή η έκπτωση δεν είναι η μεγαλύτερη που μπορούν να δώσουν ή που σκοπεύουν να δώσουν. Προφανώς, έτσι. Πάλι δεν θέλω να πω νούμερα και πάλι δεν θέλω να δημιουργήσω προσδοκίες, γιατί πάλι δεν θέλω να χάσουμε την εστίαση από αυτό το τρομερό πράγμα που έχουμε, αλλά με σχεδόν όλες τις αλυσίδες που έχουμε συνεργαστεί, μας έχουν δώσει νούμερα τα οποία είναι απόλυτα, απόλυτα εφικτά να τα πετύχουμε, μέσα από την οποία το 5% θα γίνει 7 ή το 7 θα γίνει 10 ή το 10-15. Μπορεί του χρόνου τέτοια εποχή να μην μιλάμε για εκτός του σούπερ μάρκετ της τάξης του 10, του 7. Μισό λεπτά, τα παιδιά μου ακούγονται. Παιδιά! Μισό λεπτά και λίγο. Θα φωνάξω, οπότε δεν θέλω να φωνάξω σας. Παιδες! Ησυχία ρε! Ωραία. Λοιπόν, οπότε ο τρίτος λόγος που θέλουμε να δράσουμε τώρα είναι να κάνουμε μεγάλα νούμερα, γιατί τα μεγάλα νούμερα θα φέρουν ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις. Οι ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις θα φέρουν ακόμα περισσότερους καταναλωτές. Είμαστε στο σημείο 0. Είμαστε στο σημείο που όλοι πρέπει να ξυπνήσουμε. Δεν είναι 33 Αυγούστου, είναι 2 Σεπτεμβρίου. Έχει ξεκινήσει νέα επιχειρηματική χρονιά. Δεν γίνεται να χάσουμε αυτό το τρένο. Προσωπικά, θέλω τον Destiny να είναι ένα πολύ μικρό συνέδριο. Υπερβάλλω, προφανώς δεν θέλω ένα μικρό συνέδριο. Προσπαθώ να κάνω ένα point. Αλλά θέλω η εστίαση αυτή τη φορά στο συνέδριο του Νοεμβρίου. Το Destiny είναι 10 και 10 Νοεμβρίου. Η εστίασή μας δεν θα πρέπει να είναι στο να φέρουμε μέσα γενικά και αόριστα πολύ κόσμο. Θέλω αυτό να είναι το πρώτο συνέδριο, στο οποίο η εστίαση θα είναι ένα συνέδριο, στο οποίο η σκηνή θα πλημμυρίσει από αληθινές αναγνωρίσεις σταθερών, σμαραγδιών και διαμαντιών, να δημιουργηθούν άνθρωποι κερδοφόροι, πολύ κερδοφόροι, οι οποίοι θα έχουν ένα μοντέλο, θα έχουν να δείξω κάτι, το οποίο κάποιος μπορεί να δημιουργήσει πολύ πολύ εύκολα και μέσα από εκεί να πάει το σμαράγδι, το διαμάντι, το σαφύρι που θα έχει γίνει με ένα μεγάλο κομμάτι σταθερών καταναλωτών, αυτό το πράγμα να το αναπαράγει και να δημιουργηθεί πολλοί καινούργιοι άνθρωποι, ομάδες 100, 300, 500, 1000 ανθρώπων στους επόμενους μήνες. Αυτό το συνέδριο θέλω να είναι, στοχεύω στο να είναι ένα συνέδριο στο οποίο για πρώτη φορά θα μπορέσουμε να μιλήσουμε έχοντας ένα προϊόν που είναι πιο κοντά σε αυτό που θα θεωρούσαμε τέλειο και λιγότερο κοντά σε αυτό που είχαμε όταν ξεκινούσαμε ή τα πρώτα χρόνια. Οπότε, το Destiny
θέλουμε να είναι ένα συνέδριο στο οποίο θα μπορούμε ρεαλιστικά και χωρίς υπερβολή να πούμε ότι έχουμε καταφέρει κάτι μοναδικό και σπουδαίο, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, κάτι που θα μπορούμε από την επόμενη μέρα να προσφέρουμε σε όλο τον κόσμο και που σε οποιονδήποτε θέλει να βελτιώσει τη ζωή του να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ για να μην κάνουμε αυτό που πρέπει τώρα. Έχουμε ονειρευτεί πολύ μεγάλα για να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία και αυτή τη συγκυρία να περάσει αναξιοποιητή. Όπως λέγαμε και όταν ξεκινούσαμε, όποιος έχει το βλέμμα του σε ένα αστέρι, δεν αλλάζει πορεία. Του Νίτσε είναι αυτό. Οπότε, πάμε να το κάνουμε. Τους Αθηναίους, σας περιμένουμε αύριο στο Open. Το στοίχημα του Σεπτεμβρίου, του Οκτωβρίου, είναι δημιουργία τιτλούχων, κερδοφόρων τιτλούχων μέσα από καταναλωτές, δημιουργία μεγάλων ομάδων μέσα από καταναλωτές. Αυτό το στοίχημα πρέπει να το κερδίσουμε, αυτή τη μάχη πρέπει να τη δώσουμε. Λοιπόν, οπότε, αυτά είχα να πω. Χάρηκα πολύ που μείναμε μέχρι αυτή την ώρα. Θα τα σαρώσουμε όλα. Γεια χαρά. Πάμε να βάλουμε άπειρους καταναλωτές.